Ποια η βαθιά αλήθεια του τρίτου μηνυτή που κινείται νομικά εναντίον του Δημήτρη Λιγνάδη καταγγέλλοντάς τον για τον βιασμό του? Πώς πήρε την απόφαση να μιλήσει για όλα στην εκπομπή μας? Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της μήνυσης του Δημήτρη Άνθη εναντίον ηθοποιού. Μαζί μας ο Μανώλης Ροδουσάκης, δικηγόρος του ηθοποιού. Σε απευθεία σύνδεση ο Άλεξ Παναγή, σε μια κατάθεση ψυχής στην εκπομπή. Ο ταλαντούχος παραγωγός μουσικοθεατρικών παραστάσεων, συνθέτης και τραγουδιστής, προχωρά με θάρρος σε αποκαλύψεις για την κακοποίηση που δέχτηκε στα 10 μόλις χρόνια του από ηθοποιό στα καμαρίνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Σε απευθεία σύνδεση ο Άλεξ Παναγή, σε μια κατάθεση ψυχής στην εκπομπή. Ο ταλαντούχος παραγωγός μουσικοθεατρικών παραστάσεων, συνθέτης και τραγουδιστής, προχωρά με θάρρος σε αποκαλύψεις για την κακοποίηση που δέχτηκε στα 10 μόλις χρόνια του από ηθοποιό στα καμαρίνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Laying in the silence, waiting for the sirens. Στο πλατό της εκπομπής έρχεται ο Σερόπ, ο καλοφαγάς που πλήρωσε ακριβά την αγάπη του για το φαγητό, φτάνοντας να ζυγίζει 180 κιλά, αλλά αποφάσισε να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά. Το μπούλινγκ που δέχτηκε για το βάρος του, οι δυσκολίες και οι απώλειες που τον σημάδεψαν, αλλά και η αλήθεια στη ζωή του. Σήμερα η κρίσιμη ώρα της απόφασης του δικαστηρίου για τον θάνατο της 4χρονης Μελίνας που έφυγε από τη ζωή σε επέμβαση ρουτίνας για κρεατάκια. Απευθεία σύνδεση με την Κρήτη. Η Τσικνοπέμπτη πέρασε, αλλά εμείς το τσικνίζουμε και την Παρασκευή με την Εύα Παρακεντάκη. Η αγαπημένη κριτικιά μαγείρισα μας ετοιμάζει μελωμένο σομπούκο με λαχανικά. Καλό μεσημέρι. Είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξέρετε, πολλές φορές έτσι λέμε να έχουμε αυτή την ανάσα του Σαββατοκύριακου και στο τέλος να σας έχουμε κάτι έτσι ευχάριστο, όπως οι συνταγές της Εύας. Σήμερα θα έχουμε και ένα μπέκτη από το MasterChef. Όμως πραγματικά η επικαιρότητα είναι τόσο δύσκολη και κάθε μέρα έρχονται και νέες αποκαλύψεις. Και θα σας πω τι εννοώ. Πολλές αποκαλύψεις λοιπόν έχουν έρθει και στη δική μας εκπομπή, τις οποίες και δεν έχουμε δημοσιεύσει, ακριβώς για το λόγο ότι θέλουμε να πάρουν όλα το δρόμο της δικαιοσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλά, πιστέψτε με. Αυτή τη στιγμή, στην φαρέτρα της δικής μας εκπομπής, πολλοί άνθρωποι που μας έχουν τηλεφωνήσει, που μας έχουν πει τις δικές τους εμπειρίες ζωής, είτε αφορούν σε καταγγελίες στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, είτε σε πρόσωπα που μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, όμως σε όλα αυτά εμείς δεν έχουμε προχωρήσει αν δεν υπάρξει έστω καταγγελία στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ή να υπάρξει μήνυση με κάποιο δικηγόρο. Σας τα λέω αυτά γιατί σε πολύ λίγο θα σας αποκαλύψουμε γιατί σας τα λέμε. Στην παρέα μας και σήμερα είναι ο Σπύρος Χαριτάτος. Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον κόσμο μας. Να σημειώσουμε ότι σήμερα ο Σπύρος Σιγούρος κατάφερε, εντόπισε και θα έχει στη διάθεσή μας τον Άλεξ Παναγή. Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για να τονίσουμε τι σήμερα, Ζήνα μου και φίλοι τηλεθεατές. Ότι τα αδικήματα, τα σεξουαλικά, δεν παραγράφονται ποτέ στην ψυχή των θυμάτων. Ποτέ. Επειδή είπε το Σπύρο Σιγούρο, να πω ότι χθες εσύ το εντόπισες. Εγώ θέλω να τα λέω γιατί μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Μαζί με το Σπύρο. Ήδη μίλησες με τον Άλεξ. Υπάρχει ομάδα, δεν τι μέχρι. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό, γιατί πάντα λέω ισχύς εν διενώση. Το είπα και από την πρώτη στιγμή που ήρθες εδώ και θα το λέω όποια στιγμή κι αν είναι αυτή, Γιώργο Καραϊβάς. Τα λέμε, γιατί πρέπει να λέμε τις αλήθειες αυτή την εκπομπή. Και εδώ είμαστε μια ομάδα που τίποτα δεν έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, αν δεν ήταν όλη αυτή η ομάδα συσπειρωμένη και στα δύσκολα και στα εύκολα. Ανυπερθέτως. Έτσι. Η Γεωργία Χαλκιά είναι και σήμερα στην παρέα μας. Γεωργία, να βάλουμε τον κόσμο σιγά σιγά. Ζήνω, ο κόσμος είναι ήδη στην παρέα μας από νωρίς το πρωί και θέλω να σου πω ένα συγκινητικό μήνυμα που ήρθε με μια πρόταση. Σήμερα ξύπνησα δυνατή. Ήρθε η ώρα να προστατεύσω τα παιδιά μου από το μαρτύριο της οικογενειακής βίας που βιώνω εδώ και χρόνια. Συνεχίστε το έργο σας. Σας ευχαριστώ.
Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε όλα αυτά τα χρόνια και μας κρατούν ζωντανούς εδώ για να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Μας έχετε στείλει πολλά τέτοια μηνύματα. Χαίρομαι που το εντόπισες, Γεωργία μου, και το μεταφέρεις. Όπως χθες έκανες την κίνηση μέσω της δικής μας εκπομπής να αναφερθείς στο σεισμό της Θεσσαλίας, όπου εκεί πραγματικά πονάει ο κόσμος, υποφέρει. Σήμερα έβλεπα στην τηλεόραση ότι ζητούν χημικές τουαλέτες, ζητούν να βοηθηθούν, ζητούν πραγματικά στέγη, θαλπορή, θερμάστρες να ζεσταθούν, ζητούν πολλά. Και εύχομαι εκεί η περιφέρεια της Θεσσαλίας να τους βοηθήσει και ενδεχομένως, αν χρειαστούν και από την Αθήνα βοήθεια, να τη ζητήσουν. Αν και είδα το πρωί στις δημοσιογραφικές εκπομπές ενημερωτικές, των οποίων το περιεχόμενο είναι αυτό, να κάνουν κλήσεις. Λοιπόν, τώρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Ροδουσάκη που είναι στην παρέα μας, εμπειρότατος δικηγόρος, ποινικολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε πει και στην αρχή της εβδομάδας να ήσασταν εδώ. Σήμερα βέβαια η επικαιρότητα έρχεται και με το μέρος του εντολέα σας, καθώς από σήμερα πια ο εντολέας σας είναι με κρυμμένο το πρόσωπο, καθώς υπάρχει δίωξη από ό,τι έχω ενημερωθεί. Βεβαίως, ναι. Θα τα πούμε αναλυτικά, διότι ο Πέτρος Κουσουλός έρχεται τώρα και έχει όλο το ρεπορτάζ, το δικαστικό, γιατί εκείνος μας ενημέρωσε για όλα αυτά που θα πούμε και για τον τρίτο μηνυτή. Να πω και ένα καλό μεσημέρι στην Ρία Τσοχαντάρη, όπου η Ρία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος εκείνος που επιμελείται έτσι τα θέματα της εκπομπής μαζί με την αξιόλογη άλλη παρέα, αλλά η Ρία σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που αφορούν στα πρόσωπα με σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή βιασμούς, διαχειρίζεται η Ρία αυτό το περιεχόμενο. Ρία, υπάρχει έντονο παρασκήνιο που αφορά στη δική μας εκπομπή για τον τρίτο μηνυτή. Έντονο παρασκήνιο για καλό το λέω, όχι κακό παρασκήνιο. Διότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάλεσε τη δική μας εκπομπή όταν είχε αποφασίσει να μιλήσει. Έτσι ακριβώς, Ζήνα. Καλό μεσημέρι. Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, όπως ξέρουν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, όπως και κάνουν, και μας εμπιστεύονται καθημερινά τις αλήθειες τους. Έτσι έγινε, Ζήνα, και με τον νέο μηνυτή κατά του Δημήτρη Λιγνάδη. Άνω τελεία. Μη μου τα πεις τώρα, γιατί θέλω να πάω σε διαφημίσεις. Βάζω άνω τελεία, διότι χθες ο κύριος Κούγιας εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο λέει ότι δεν τον γνωρίζει αυτό το μηνυτή και πραγματικά ενδεχομένως να μην τον γνωρίζει, γιατί είναι κάτι νέο στην υπόθεση και είναι σε εξέλιξη. Και σήμερα ο κύριος Κούγιας εξέδωσε ένα δεύτερο δελτίο τύπου αναφερόμενος σε κάποια ενημέρωση που έχει από έναν δημοσιογράφο που χέρει εκτίμησης, μεγάλο δημοσιογράφο, για κάποιον άλλο δημοσιογράφο που ενδεχομένως να στέλνει έτσι ανθρώπους που έχουν υποστεί βιασμό σε συγκεκριμένους δικηγόρους για να κάνουν κάπως κακό στον εντολέα του. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βάλουμε στο τραπέζι, Ρία. Απλώς περιμένω και τον Πέτρο Κουσουλό, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι εδώ για να τα συζητήσουμε. Σε ένα-δύο λεπτά. Ένας μεγάλος δημοσιογράφος. Θα το διαβάσει. Σε ρωτάω, Εστέρα, θέλω εσένα, γιατί θέλω τη δική σου αυθόρμητη αντίδραση, γιατί αυτό αγαπούν οι τηλεθεατές. Δηλαδή, ένας μεγάλος δημοσιογράφος ενημέρωσε τον εξαίρετο κύριο Κούγια ότι κάποιος άλλος δημοσιογράφος στέλνει. Ανερχόμενος. Πώς τον αποκαλείτε. Ναι, στέλνει υποψήφια θύματα σε δικηγόρους. Ενδεχομένως σε συγκεκριμένους δικηγόρους. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Αν το κάνει, είναι κακό. Δεν το ξέρω. Ο κύριος Κούγιας το γνωρίζει αν το κάνει είναι κακό. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει μια αποκάλυψη που θα έρθει τώρα μετά και θέλω και για παρουσία του Πέτρου Κουσουλού. Ο συγκεκριμένος τρίτος μηνυτής, ναι, στην πρώτη εκπομπή που μίλησε ήταν η δική μας και έχει τρεις φορές που πήρε τηλέφωνο. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν τον βγάλαμε στον αέρα της εκπομπής, γιατί δεν θέλαμε σε καμιά περίπτωση να αναστείλουμε το έργο της δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας άνθρωπος, αν πρώτα τα έχει πει σε μια εκπομπή, γιατί να τα καταθέσει και σε έναν εισαγγελέα. Αγάπη μου, το κίνητρο του μεγάλου δημοσιογράφου προσπαθώ να αναζητήσω για να ενημερώσει τον κύριο Κούγια για το ότι κάνει ένας ανερχόμενος όπως περιγράφει. Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι ένας μικρόκοσμος. Εγώ, επειδή με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά. Άνω τελεία. Πριν πας σε διαφημίσεις, θέλω αυτή τη χάρη. Επειδή με άγγιξε πάρα πολύ βαθιά το μήνυμα που μας διάβασε η Γεωργία, θα ήθελα να το επαναλάβει. Βεβαίως. Και με αυτό βεβαίως να πάμε στις... Βεβαίως. Γιατί το θεωρώ βεβαίως συγκλονιστικό. Βεβαίως. Γεωργία μου. Ζήνα, σήμερα ξύπνησα δυνατή. Ήρθε η ώρα να προστατεύσω τα παιδιά μου από το μαρτύριο της ενδοοικογενειακής βίας που βιώνω εδώ και χρόνια. Συνεχίστε το έργο σας. Ευχαριστώ. Έχουμε ανταγωνισμό.
στο γδάσιμο της ψυχής των ανθρώπων, μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, σε πληγές που μοραγούν, που δεν φτάνουν στην επιφάνεια τα αίματα και οι κραυγές αυτών των ανθρώπων, εμείς κάνουμε ανταγωνισμό. Άστο για μετά, αυτό Σπύρο. Άστο για μετά, κράτησε αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, αλλά στεναχωριέμαι. Ναι, πραγματικά πάντως όλα αυτά είναι λίγο ένα κομμάτι που είναι σημείο των καιρών. Συγγνώμη, να πούμε ότι ως εκπομπή καταθέτουμε τις αλήθειες καθημερινά. Δεν εκφράζουμε κανέναν, δεν στεκόμαστε στον πλευρό κανενός. Όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει. Πραγματικά πιστέψτε με όμως ότι γνωρίζουμε πολλά στοιχεία. Εγώ προσωπικά γνωρίζω πάρα πολλά, τα οποία δεν θα δημοσιοποιήσω στην εκπομπή, γιατί περιμένω η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Χθες ήταν ο κύριος Μπιμπίλας εδώ στην εκπομπή, μαζί με την παρέα του, τον κύριο Ρόχα, τον κύριο Δελαπόρτα, την παρέα της εκπομπής. Αμέσως μετά δέχτηκε συγκεκριμένα μηνύματα. Μου έδωσε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, που δεν τις διαχειρίστηκα καν. Τις έδωσα στους αρμόδιους που μπορούν να τις τρέξουν. Πιστέψτε με ότι αν ήθελα σήμερα να το παίξω έξυπνη και έδινα αυτή την πληροφορία στον αέρα, η οποία και επιβεβαιώθηκε στην πορεία, νομίζω θα έσπαγε ταμεία η AGB, γιατί πραγματικά είναι αποκάλυψη σοκ. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν το λέμε, δεν το πράττουμε, γιατί ακριβώς περιμένουμε τις αρμόδιες αρχές που δώσαμε τα στοιχεία να πράξουν. Αν δεν είμαστε εμείς ψύχρεμοι, πώς θα είναι ψύχρεμος ο κόσμος? Διαφημίσεις. Σήμερα η κρίσιμη ώρα της απόφασης του δικαστηρίου για τον θάνατο της τετράχρονης Μελίνας που έφυγε από τη ζωή σε επέμβαση ρουτίνας για κρεατάκια. Απευθεία σύνδεση με την Κρήτη. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Εν αναμονή της απόφασης είμαστε στην Κρήτη σε ζωντανή σύνδεση. Η Ρούλα Κουσκουρή ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο. Ο Πέτρος Κουσουλός είναι στην παρέα μας. Πέτρο, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δώστε μου και την Ρία Τσοχαντάρη, γιατί εδώ θα μιλήσουμε για τον τρίτο μηνυτή. Ρία μου, ο κύριος Κούγιας εξέδωσε χθες ένα δελτίο τύπου αναφερόμενος στον τρίτο μηνυτή, για τον οποίο και δεν γνωρίζει. Να δούμε τι είπε ακριβώς, γιατί σήμερα εξέδωσε ένα νέο δελτίο τύπου που μιλά για έναν μεγάλο δημοσιογράφο που του έδωσε κάποιες πληροφορίες για έναν ανερχόμενο δημοσιογράφο που στρατολογεί. Παρακαλώ. Βρίσκομαι στο μεικτό ορκωτό εφετείο Κέρκυρας και ενημερώθηκα με μηνύματα από δημοσιογράφους ότι εις βάρος του εντολέα μου κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη υπευλήθη μήνυση από άγνωστο μέχρι τώρα φερόμενο ως βιασθέντα το έτος 2018. Είναι αδύνατο να σχολιάσω την ουσιαστική και νομική βασιμότητα της μηνύσεως, αλλά αν είναι της ίδιας ποιότητος και αξιοπιστίας με τις δύο προηγούμενες μηνύσεις, ούτε ο κύριος Λιγνάδης ούτε εγώ έχουμε καμία ανησυχία. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και ο κύριος Ροδουσάκης, όπου έχει τον άλλον άνθρωπο, τον άλλο ηθοποιό, που φέρεται να είναι ο άνθρωπος που κατηγόρησε ο κύριος Άνθη στην εκπομπή της Ίση Χριστίδου και έχει ασκηθεί δίωξη, θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Μια μεθερμηνία, αν μου επιτρέπεις, αυτό που λέει ο κύριος Κούγιας, ότι ούτε εγώ ούτε ο κύριος Λιγνάδης έχουμε καμία ανησυχία, και επειδή διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις είναι εμφανής και προφανής η ανησυχία από την οποία πλέον αρχίζει και διακατέχεται. Θα δούμε, Γιώργο μου. Πάμε να δούμε στο σημερινό δελτίο τύπου που έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία και είναι προς όλους τους δημοσιογράφους. Είναι ισχυρισμοί που κρύβουν σε εισαγωγικά χωρίς αποκαλύψεις, σύμφωνα με τον κύριο Κούγια, ο οποίος ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι χθες το βράδυ ένας πολύ σοβαρός δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ότι οι πρωταγωνιστές αυτές τις ενέργειες εις βάρος του εντολέως του, του κύριου Λιγνάδη, είναι ένας φιλόδοξος νέος δημοσιογράφος, ο οποίος στρατολογεί τα φερόμενα ως θύματα και ακολούθως τα διοχετεύει σε έναν άντρα και μια γυναίκα δικηγόρο. Δηλαδή, είναι ένας δημοσιογράφος ανερχόμενος φιλόδοξος, που έχει βρει δύο δικηγόρους, όπου στρατολογεί, τους μαζεύει από τον δρόμο. Δεν ξέρω τι ο φιλόδοξος δημοσιογράφος τα φερόμενα θύματα. Μαζεύει μάρτυρες δηλαδή. Ναι, τους στρατολογεί, δεν ξέρω, τους προσιλητίζει. Αυτό είναι ο δικός μου χαρακτηρισμός, μην παρεξηγηθώ. Αλλά τους στέλνει σε ένα δικηγόρο. Σε δύο δικηγόρους. Σε δύο, άντρα και γυναίκα. Λέει ο κ. Κούγιας, που αποκάλυψε μάλιστα ο σοβαρός δημοσιογράφος τον κύριο Κούγια, ότι τις επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθούν πάλι με τη διαδικασία δύο νέοι βιασμοί, τους οποίους χειρίζεται γυναίκα δικηγόρος. Να πούμε ότι αυτά... Φαντάζομαι ότι η κυρία Κουρτέση που τους έχει πει... Άνω τελεία, time out. Μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτάκι. Η κυρία Κουρτέση, την Παρασκευή στη δική μας την εκπομπή εδώ, στον καναπέ,
κάθισε και είπε η γυναίκα ότι έχω δύο ακόμα υποθέσεις για τις οποίες θα κινηθούν οι εντολείς μου. Θα μας αποκαλύψεις και τι είπε στο διάλειμμα. Δηλαδή ο συνάδελφος βλέπει την εκπομπή μας. Είπε και. Όχι. Αυτός ο μεγαλοδημοσιογράφος κάνει τόσο πολύ καλή έρευνα και προφανώς έτσι έχει πολύ καλές σχέσεις και αγαστές με τον κύριο Κούγια. Δεν μπορούμε να τον ψέξουμε γι' αυτό. Προφανώς είπε στον πολύ γνωστό και διακεκριμένο ποινικολόγο πράγματα τα οποία έχουν υποθεί δημόσια. Γιατί από τη δική μας την εκπομπή. Και του τα είπε ως μυστικό. Μισό λεπτό. Και ο κύριος Κούγιας αυτό το πουλάει σήμερα. Μισό λεπτό. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Κούγιας και μας αποκαλύπτει κάτι το οποίο του πουλάει ως πολύ μεγάλη αποκάλυψη και πολύ μεγάλη σκευωρία η οποία έχει στήθει για κάτι το οποίο έχει υποθεί δημόσια. Την Παρασκευή καθόταν στη θέση του κυρίου Ροδουσάκη, η κυρία Κουρτέση, η οποία είπε στην δική σου την εκπομπή, σε ερώτηση δική σου. Μάλιστα, ότι έχω δύο νέα θύματα τα οποία θα καταθέσουν στις αρχές. Και εσείς πήγατε σε επόμενες ερωτήσεις και εγώ ξαναγύρισα την κουβέντα. Λέω μισό λεπτάκι. Τι λέτε τώρα? Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα. Για να λέμε. Και αφού λοιπόν μας περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τα όσα της περιέγραψαν στο γραφείο, στις διαφημίσεις που ακολούθησαν, τη ρώτησα και πείτε μου ακριβώς τι έχει γίνει. Και μου είπε ότι η Ζήνα, παρουσία όλων μας, πραγματικά ως γυναίκα ένιωσα πολύ άβολα, διότι όλα αυτά που μου περιέγραψαν δεν τα πίστευα. Και είπε πολύ συγκεκριμένες πράξεις, τις οποίες έκανε στην οικία της μετά, που δεν θέλω να μεταφέρω γιατί είναι δικά της θέματα, και πραγματικά ένιωσα ότι αυτή η γυναίκα ούτε και η ίδια μπορούσε να διαχειριστεί τις αποκαλύψεις που έκαναν αυτά τα δύο πρόσωπα. Περιέγραψε την αποστροφή την οποία τις προκάλεσαν, αν θέλεις, οι περιγραφές αυτών των ανθρώπων. Πέτρο, στην για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς, στην ανακοίνωση του κυρίου Κούγια, αναγνωρίζεις σε κανένα σημείο τον εαυτό σου? Τι να σου πω τώρα, να αναγνωρίζω τον εαυτό μου υπό ποια έννοια? Υπό ποια έννοια? Τον τρίτο μηνυτή, εγώ δεν τον ξέρω καν. Ο τρίτος μηνυτής, εξ όσων γνωρίζω. Περιμένε τώρα. Εμείς είμαστε. Δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Άλλο θέλω να πω. Μήπως εγώ είμαι η. Άλλο θέλω να πω. Τώρα μην μπούμε τώρα σε μυστικό, σε διαδικασία μυστικού δείπνου. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εννοεί εσένα. Θέλω να εξηγήσω κάτι στον κόσμο. Ότι χθες υπήρχε δημοσίευμα στο δικαστικό ρεπορτάζ.gr το οποίο είχε λεπτομέρειες από τη μήνυση η οποία έχει κατατεθεί. Πολύ ωραία. Έτσι. Άρα είναι προφανώς ότι αναφέρεται, σε σένα. Ναι, αλλά έχει εγώ θέλω να πω όμως, αυτή η μήνυση αμέσως μετά, την είδηση που έδωσε στη δική μας εκπομπή ο Πέτρος, αναφέρθηκε σε όλα τα site. Μισό λεπτάκι. Πρωτογενές δικό του σύνδεσμο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ως δημοσιογράφοι, όταν λειτουργούμε και ασχολούμαστε με ένα φλέγον ρεπορτάζ της επικαιρότητας και γινόμαστε αποδέκτες κάποιων καταγγελιών, έχεις μια καταγγελία και περισσότερες, τις οποίες και το έχεις ηχογραφημένο, δεν το δημοσιοποιείς. Όμως, όταν δεχόμαστε μια καταγγελία, την οποία εμείς θα πρέπει και να την αξιολογήσουμε. Που πήρες στην αρχή. Πολύ ωραία. Θα πρέπει και να την αξιολογήσουμε και. Και ζητάνε τη βοήθειά μας. Σαφέστατα και θα τον προωθήσει αυτόν τον άνθρωπο σε κάποιον, εν προκειμένου σε δικηγόρο, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, γνωρίζει το περιβάλλον, και ούτως ώστε να μην γίνει και μια διασπορά θα για να χαθεί. Μπορούσε να συμβεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει συμβεί. Για να χαθεί. Εγώ λέω και να έχει συμβεί. Ναι, απλώς δεν έχει συμβεί. Δεν καταλαβαίνω πού είναι ο ψόγος. Επειδή με ρώτησε αν αναγνωρίζει τον εαυτό μου, ξέρεις για ποιο λόγο δεν αναγνωρίζει τον εαυτό μου? Αν τον αναγνώριζα, αυτό έλεγα ευθέως. Γιατί εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω μιλήσει ποτέ. Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω τον μηνυτή. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Και δεν ξέρω αν το ανερχόμενος στην αφορά ουσία. Το Πέτρο. Στέκομαι στην ουσία της αναφοράς του κυρίου Κούγια. Εντάξει, η αναφορά του κύριου Κούγια να είναι λοιπόν, όποιος του και να είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος παρέπεψε ανθρώπους οι οποίοι του επικοινώνησαν μαζί του και του είπαν το ζήτημά τους, έκπραξε πάρα πολύ σωστά κατά την άποψή μου να τους προωθήσει προς τους δικηγόρους οι οποίοι έχουν γνώση και όλο το περιβάλλον. Τώρα δεν θα σε εξέλιξη. Όχι, θέλω να πω και κάτι άλλο. Πραγματικά το οποίο με εκπλήσει. Εκτός και τους εκβίασε και τους είπε ή πάτε εκεί ή θα σας δείρω. Λοιπόν, αυτά όμως πρέπει να μην ξεχνάμε κάτι άλλο. Ο κύριος Κούγιας αυτή τη στιγμή είναι ο συμπαραστάτης, ο νομικός συμπαραστάτης, ο δικηγόρος του κυρίου Λιγνάδη. 50 χρόνια καριέρα. Αυτά τα λόγια. Βέβαια και ο κύριος Κούγιας είναι, το έχω πει εγώ, είναι φίλος μου χρόνια, είναι από τους πλέον διακεκριμένους και πιο γνωστούς και αν θέλεις καλούς ποινικολόγους. Έτσι. Τώρα, αυτά τα λόγια της ανακοίνωσης. Αυτά τα λόγια της ανακοίνωσης. Αυτά τα λόγια της ανακοίνωσης δεν είναι λόγια μόνο Κούγια. Είναι λόγια Λιγνάδη. Κάποιος του είπε
να βγάλει αυτή την ανακοίνωση και να πει συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν. Εντάξει, επειδή γνωρίζουμε το ταπεραμέντο του κυρίου Κούγια. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να πετάμε έτσι παρόλες στον αέρα. Καταρχάς να μας πει ο κύριος Κούγιας ποιος είναι αυτός ο μεγάλος δημοσιογράφος. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος δημοσιογράφος, ο οποίος εμφανίζεται. Όσο... Και ποιος είναι ο ανερχόμενος. Ναι, και ποιος είναι που εμφανίζεται ως το τσιράκι, αν θέλεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών του κάθε δικηγόρου στον οποίο μεταφέρει πληροφορίες. Και τι σκοπό έχει αυτός ο μεγάλος δημοσιογράφος. Τι ρόλο παίζει αυτός ο μεγάλος δημοσιογράφος. Πρέπει να το μάθουμε. Να μας το πει επώνυμο ο κύριος Κούγιας. Λοιπόν, κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της έρευνας, και αυτό είναι ένα μήνυμα, αν θέλετε, και προς όλους. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά και υπάρχουν και πάρα πολλές ανακοινώσεις, είδαμε ότι και ο κύριος Κούγιας έξω από τα δικαστήρια την ημέρα της απολογίας ή μία μέρα πριν από την απολογία του κύριου Λιγνάδη, έκανε λόγο για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες, τους οποίους θα τους παρουσίαζε και θα του προσέφεραν άλοθη για την Ιθάκη και την Αίγυπτο. Θα πρέπει να γίνεται μία πιο σοβαρή έρευνα. Γιατί αυτό το οποίο πληροφορήθηκα εγώ σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους, οι οποίοι κλήθηκαν και κατέθεσαν, να το πούμε και αυτό. Όχι μόνο δεν επιβεβαίωσαν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μισό λεπτάκι. Κατέθεσαν ονόμα... από την ανακρίτρια. Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Κούγιας, θυμάμαι πότε, βγήκε έξω και είπε αυτά που αναφέρουν οι μηνυτές δεν ισχύουν γιατί ο εντολέας μου εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Ιθάκη και μαζί του ήταν αυτά τα πρόσωπα. Είχα έρθει εγώ στην εκπομπή και σου είχα πει ότι σε ό,τι αφορά ένα πρόσωπο νεαρό ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να ήταν στην Ιθάκη, υπάρχει πρόβλημα γιατί αυτό το παιδί δεν ήταν εκείνη την ημέρα στην Ιθάκη. Στο είχα πει. Το νησί, να διευκρινίσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο, ο ένας ο οποίος φέρεται να ήταν ο ηθοποιός στην Ιθάκη και ο άλλος ο οποίος φέρεται να ήταν ο ηθοποιός με τον οποίο είχαν πάει το 2010 μαζί στην Αίγυπτο, κλήθηκαν και κατέθεσαν στη 19η τακτική ανακρίτρια. Μάλιστα. Και αυτά τα οποία κατέθεσαν, όχι μόνο διαλύουν παντελώς αυτά τα οποία φέρεται να ισχυριζόταν ο Λιγνάδης, δηλαδή ουσιαστικά από μάρτυρες υπεράσπισης, μετατράπηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι σε μάρτυρες αληθείας. Και έχουν καταθέσει, αν θέλεις, και το αποκαλύπτουμε σήμερα αυτό, συγκλονιστικά πράγματα. Ο ένας εξ αυτών έχει καταθέσει συγκλονιστικά πράγματα. Μάλιστα. Από τους μάρτυρες υπεράσπισης. Βεβαίως. Βεβαίως. Από και προσέξτε, τους μάρτυρες υπεράσπισης. Η μαρτυρία τους είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν σχετίζονται με το περιβάλλον των μηνυτών. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι προτάθηκαν καμιά από τον κύριο δηλαδή Λιγνάδη και τον κύριο Κούγια. Που ενδεχομένως να στέλνει. Όχι. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κύριο Κούγια, ότι στις ανακοινώσεις που έχει βγάλει μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές ανίκειες αναφορές οι οποίες έχουν υπάρξει, στη θεμέλια βάση των, η θεμέλια βάση των ανακοινώσεων για μένα αποτελεί ένα από τα προπλάσματα τα οποία θα μπορούσε κάλλιστα να, γίνεται, να γίνει ένα πόνημα για διδασκαλία στις νομικές σχολές. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς τον κύριο Κούγια. Αλίμονο. Σε όλα ο κύριος αυτά Κούγιας που κάνει πετύχει. Τη δουλειά του, την κάνει πάρα πολύ καλά και το χειρίζεται και το θέμα, αν θέλεις, επικοινωνιακά. Πολλές φορές έχει και ένα φοβερό ταλέντο να πετάει την μπάλα στην εξέδρα, να δημιουργεί εχθρούς, φανταστικούς εχθρούς, υπαρκτούς εχθρούς, δεν ξέρω τι γίνεται. Μέχρι στιγμής, εγώ αυτό το οποίο έχω σημειώσει, τα έχει βάλει με όλους. Τα έχει βάλει με τους εισαγγελείς, τους δύο εισαγγελείς, τα έχει βάλει με το δικαστικό συμβούλιο, τα έχει βάλει με την ανακρίτρια, τα έχει βάλει με τον κύριο Καπουτζίδη, τα έχει βάλει με γνωστή παρουσιάστρια πρωινού, τα έχει βάλει δεν ξέρω με πόσους άλλους. Τώρα τα βάζει και με τον ανερχόμενο δημοσιογράφο, τον οποίο κάρφωσε. Ο κολλητός του προφανώς, μεγάλο δημοσιογράφος, ο οποίος κατά τον κύριο Κούγια είναι και αξιόπιστος. Πέτρο, είπες κάτι και με ρωτούν τα παιδιά για το Control. Στο Control 2, μάρτυρες υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη καταθέτουν τελικά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, άκουσα να δεις. Όχι, θα τα γράψουμε αυτό όλα την Κυριακή. Είπες. Ναι, αυτό είπα. Θα τα γράψουμε όλα την Κυριακή στην ΠΑΜ. Η ΠΑΜ την Κυριακή, πραγματικά, εγώ δεν θέλω και το ξέρεις ότι δεν χρησιμοποιώ το χρόνο τον οποίο μου δίνεις για να κάνω διαφήμιση στο προϊόν το δικό μου. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι την Κυριακή αξίζει ο κόσμος να πάρει την εφημερίδα, γιατί κάνουμε μια πολύ σοβαρή έρευνα, η οποία δεν έχει μόνο σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Εκτείνεται χρονικά, αν θέλεις, από το 1984 και αφορά το πρόσωπο του κύριου Λιγνάδη. Πάντως, να το πούμε, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι αν ο κύριος Κούγιας έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Φαντάζομαι, Πέτρο, και εσύ συμφωνείς και όλοι μας, που όντως ένας αναερχόμενος φιλόδοξος δημοσιογράφος πάει κατασκευάζει μάρτυρες, είναι καλό να έρθουν όλα στη φόρα. Βεβαίως. Για να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο δημοσιογράφος που προσβάλλει τη δουλειά μας, το λειτουργήμα που θεωρούμε ότι είναι λειτουργήμα, και να καταλάβουμε και ποιοι είναι αυτοί οι δικηγόροι που ανέχονται έναν δημοσιογράφο να κατασκευάζει μηνυτές, θύματα. Γιατί είναι σοβαρή υπόθεση. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω ότι ο μεγαλοδημοσιογράφος ή το στέλεχος ενός σταθμού δεν ασχολείται με ανθρώπους που ενδεχομένως υποβιβάζουν έτσι τα επάγγελμά τους. Λοιπόν, αυτά. Ναι.
Ήθελα τώρα να πες μας ότι αφορώ και δεν μου έχεις λύσει την απορία. Ενός τηλεοπτικού σταθμού, γιατί με νοιάζει τι θα κάνει η Γεωργία Χαλκιά σε ένα προϊόν απέναντι από μένα, αφού εγώ είμαι το μεγαλοστέλεχος. Άρα, να βάλουμε στο τραπέζι τι σημαίνει μεγάλο δημοσιογράφος και τι όχι. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ προς εσένα. Γι' αυτό λέω. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τώρα κατάλαβα. Έλαψα τα μάτια σου, κατάλαβα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ο τρίτος μηνυτής. Τώρα εδώ ερχόμαστε. Εκεί είναι το ζουμί. Βέβαια. Γιατί μήπως είσαι εσύ ανερχόμενη μεγάλο δημοσιογράφος. Αυτό αναρωτιέμαι. Μόνο που εγώ δεν είμαι στην ΕΣΥΑ, δεν θεωρούμε δημοσιογράφος, παρότι έχω σπουδάσει από το 1990, τελείωσα και εγώ και κάνω αυτή τη δουλειά, δεν δηλώνω δημοσιογράφος. Τελείωσε ο μυστικός δείπνος και το ερώτημα εγώ, άλλα κύριε, πράγματα. Πάμε λοιπόν, στο... μισό λεπτάκι, γιατί ο συγκεκριμένος μηνυτής πήρε στη δική μας εκπομπή και τα έχουμε όλα καταγεγραμμένα, γιατί έτσι κάνουμε πάντα, καταγεγραμμένα... Στα δικά μας κοιτάπια που λέμε. Δώστε μου τη Ρία Τσοχαντάρη, λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Ρία, το ρεπορτάζ. Ο τρίτος μηνυτής, λοιπόν, που φαίνεται να έχει καταθέσει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη σχέση του με τον Δημήτρη Λιγνάδη, κάλεσε πότε στην εκπομπή μας. Ζήνα, έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε εδώ για να καταγράφουμε τις καταγγελίες του κόσμου και να ακούμε τις αλήθειες τους. Έτσι συνέβη και με τον τρίτο μηνυτή κατά του Δημήτρη Λιγνάδη. Συγκεκριμένα λοιπόν, την περασμένη Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου και περίπου στις 1:20 το μεσημέρι, όταν δηλαδή ήμασταν στον αέρα της εκπομπής, ο τρίτος μηνυτής επικοινώνησε μαζί μας. Μας περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη στις δύο συναντήσεις που είχε με τον Δημήτρη Λιγνάδη, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, Ζήνα, καρέ-καρέ, πώς γνωρίστηκαν, πώς πήγε στο διαμέρισμά του και τι συνέβη εκεί. Άνω τελεία. Πρέπει να πούμε... Κάλεσε στην εκπομπή, στο τηλεφωνικό κέντρο, στη Γογό Κιούση. Η οποία Γογό Κιούση τα έδωσε σε σένα τα στοιχεία, γιατί εσύ διαχειρίζεσαι αυτά τα θέματα. Ήσουν εκείνη τη στιγμή στον αέρα της εκπομπής, του έστειλες μήνυμα και του είπες θα σε πάρω σε λίγο. Τον καλεί σε λίγο και ζητάει να βγει ζωντανά στην εκπομπή. Έρχεσαι και με ενημερώνεις και σου λέω, από τη στιγμή που δεν έχει καταγγείλει, στην εκπομπή δεν βγαίνει. Σε ενημερώνει ότι ήδη έχει επισκεφτεί δικηγόρο. Σωστά? Μήπως είπε σε Συρία... Μήπως τον έστειλε σε Συρία σε κάποιο δικηγόρο. Μήπως τον έστειλες εσύ σε συγκεκριμένο δικηγόρο? Όχι, όχι, όχι. Μας είπε σε ερώτημα που του έκανα, αν έχει απευθυνθεί σε κάποιον δικηγόρο, αν πρόκειται να καταθέσει τη μήνυση την οποία μας περιγράφει, μου απάντησε πως ήδη έχει κάνει την πρώτη συνάντηση με το δικηγόρο του και προτίθεται τις επόμενες ημέρες να καταθέσει όπως και έγινε, Ζήνα. Άνω τελεία. Οπότε μας το μεταφέρεις, στη σύσκεψη τη μεσημεριανή και σου λέω, Ρία, μην ασχοληθείς σε παρακαλώ, θα ξανασχοληθείς με το συγκεκριμένο εφόσον γίνει μήνυση. Σωστά? Σωστά, Ζήνα. Πότε ξανακαλεί την εκπομπή, έτσι μπράβο, πότε ξανακαλεί, γιατί καλεί άλλες δύο φορές την εκπομπή, να βγει ζωντανά. Γιατί σε κάποια στιγμή θυμώνει με τον κύριο Καραϊβάζ. Εσένα. Ναι. Σύνηθες. Ξανακαλεί λοιπόν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου, όταν είχε κάνει και τη μήνυση, έτσι. Και μας ενημερώνει πως θέλει να βγει ζωντανά, να πει την αλήθεια του, Ζήνα. Άνω τελεία. Θέλει, να, φυσικά, βγει, να, θέλει το... να βγει ζωντανά, γιατί ο κύριος Καραϊβάζ εκείνη την ώρα μιλούσε βέβαια για τα θύματα παρενόχλησης γενικότερα και για το χρόνο που ουσιαστικά θέλουν να μιλήσουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί 5 χρόνια, 10 χρόνια αυτό και είναι θυμωμένος, γιατί εκείνος θεωρεί πως ο κύριος Καραϊβάζ δεν γνωρίζει αν ένα θύμα σε ποια κατάσταση είναι και είναι όριμο να μιλήσει. Γι' αυτό το λέω, γιατί θυμώνει, διότι χθες εγώ μίλησα μαζί του μετά το τέλος της εκπομπής. Και γιατί μίλησα μαζί του? Γιατί σε πήρε ξανά τηλέφωνο και ήθελε στη χθεσινή μέρα της εκπομπής, όπου ο κύριος Μπιμπίλας, ο κύριος Ρόχας και οι υπόλοιποι συζητούσαν για αυτά τα θέματα ανοιχτά με τον κύριο Φυλακτού από την Κύπρο, ήθελε και εκείνος στην εκπομπή μας να καταθέσει την εμπειρία του. Σωστά? Σωστά, Ζήνα, και μάλιστα μας ζητούσε επίμονα να τον βγάλουμε στον αέρα ή να δώσουμε εμείς στοιχεία τα οποία έχει περιγράψει στη μήνυσή του. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται, Ζήνα, ότι είναι απελπισμένος. Θέλει να βγει η αλήθεια του. Επειδή λοιπόν συνομίλησα εγώ μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά το κουβαλάει αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
μου μίλησε με πολύ μεγάλο συνέστημα για όλα αυτά που βιώνει και πάλι επιλέγουμε να μην προβάλλουμε το συγκεκριμένο θέμα και λέω δεν θα το προβάλλουμε διότι φαίνεται πως υπάρχει μια κρίση αυτή τη στιγμή μεταξύ του κυρίου Κούγια και των δικηγόρων και επειδή δεν θέλω να εμπλακώ σε όλο αυτό, επιλέγουμε... Κρίση εννοώ ότι κάποιος δημοσιογράφος τα δίνει σε δικηγόρους... Εδώ πέρα αποκαλύφθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος αυτός, μάλλον τώρα, όταν μας βλέπει, γιατί προφανώς την εκπομπή... Μας βλέπει, θεωρώ ότι μας βλέπει. Όχι, προφανώς την εκπομπή πρέπει να την παρακολουθεί και ο μεγαλοδημοσιογράφος, κολλητός του κύριου Κούγια. Ο οποίος είναι προφανές μετά από αυτά τα οποία αποκαλύπτεις σήμερα, ότι του έχει μεταφέρει λαθεμένο ρεπορτάζ. Και αν ένας μεγαλοδημοσιογράφος πέφτει τόσο πολύ έξω στο ρεπορτάζ του, απορώ και εγώ γιατί... Μπορεί να γίνει και άρση απορρίτου στο τηλεφωνικό μας κέντρο Απορώ γιατί αποκαλείται μεγαλοδημοσιογράφος. Αν δηλαδή στα πιο απλά μπερδεύει την Ήρα με το Στάρι, απορώ γιατί αποκαλείται μεγαλοδημοσιογράφος. Τι αποκαλύπτει τώρα λοιπόν η Ρία Ιτσοχαντάρη, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο τρίτος μηνυτής, τον οποίο φέρεται να έβαλε ο ανερχόμενος δημοσιογράφος να καταθέσει αυτά τα οποία κατέθεσε και τον πήρε από το χέρι και τον πήγε στο γραφείο του δικηγόρου. Τα αρχικά νομίζω είναι Δέλτα Μη. Ναι, είχε επικοινωνήσει με την εκπομπή σου την ώρα, την περασμένη Παρασκευή, την ώρα του αέρα. Είχε δώσει τηλεφωνική συνέντευξη. Είχε πει από μόνο του στη Ρία ότι έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο. Τη συνέντευξη αυτή την ηχογραφημένη εσύ την έχει και στη συνέχεια ότι επικοινώνει άλλε δύο φορέ μαζί σου, παρακαλώντα να βγει στον αέρα να τα καταγγείλει. Και τι μα λέει η συμπαθέστατη και πολύ καλή δημοσιογράφο. Και το δικηγόρο στον οποίο είναι. Ναι. Και τι μα λέει η γλυκύτατη δημοσιογράφο, η οποία είναι γένου τηλικού Ηρία, άρα δεν μπορεί να είναι ο ανερχόμενο δημοσιογράφο Ηρία Τσοχαντάρη. Μα λέει ότι τη Δευτέρα την ξαναπήρε τηλέφωνο και τη είπε ότι κατέθεσε τη μήνυση. Αυτό αποκαλύπτεται σήμερα. Έχει να προσθέσουμε, αν δεν κάνω λάθος, ηχογραφημένη συνέντευξη. Βεβαίως την έχω. Την οποία δεν την έχει με... Εγώ έχω διαφωνήσει σε αυτό. Από τη στιγμή εγώ που κατατέθηκε... Εγώ το έχω διαφωνήσει και το έχω πει από τη στιγμή που είναι με τη συνέντευξη. Από τη στιγμή που κατατέθηκε η μήνυση, έχω διαφωνήσει με την επιλογή της Ζήνας. Γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί να και δημιουργηθεί. Να υπάρξει... Άκουσα να δεις, Ζήνα, εσύ εδώ πέρα, εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Και από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα είμαστε μπροστά. Αυτό έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς. Όπως έχει ενοχλήσει και το ρεπορτάζ του δικαστικού ρεπορτάζ.gr, του e-reportaz και τις εφημερίδες BAM. Έχουμε ενοχλήσει. Γιατί σε ό,τι έχουμε πει, έχουμε πέσει μέσα μέχρι κεραίας. Μέχρι στιγμής τι έχει συμβεί, έχουν διαρρεύσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία σε δημοσιογράφους τα οποία εξυπηρετούν μια πολύ συγκεκριμένη πλευρά. Χωρίς να θέλω να ονοματίσω την πλευρά αυτή. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν ως δημοσιογράφοι, φωτίζουμε όλες τις πτυχές. Έτσι. Και δίνουμε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι φέρονται να έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενοχλεί πάρα πολλούς. Ενοχλεί και τον κύριο Λιγνάδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δυσμενή θέση. Αλλά εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Κάνουμε τη δουλειά μας. Και την κάνουμε με σεβασμό, με εντιμότητα και σεβόμενοι πάντα το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Σε αυτό που λέει ο Γιώργος, για μένα θα έπρεπε να την παίξει τη συνέντευξη. Και να την παίξει και σήμερα. Συμφωνώ. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία, δεν θέλω να την παίξουμε για το λόγο, όχι. Θα σας πω. Θα γιατί, σας πω. Δεν το καταλαβαίνω. Διότι εδώ είναι ένα θέμα... Να τελειώνουμε με αυτές τις αηδίες, επιτέλους. Υπάρχει συνέντευξη και μάλιστα, Ρία, οι λεπτομέρειες σε σόκαραν και σένα την ίδια, έτσι δεν είναι? Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, Ζήνα. Αν με ρωτάς σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ πως... θα είναι μία μαρτυρία πολύ σημαντική για την εξέλιξη της πορείας. Αυτό θα φανεί να φτάσει και στον κύριο Κούγια, γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα. Μη παραγεγραμμένο το 2018. Και μάλιστα χθες που τον ρώτησα γιατί στη διαφωνία που είχε μαζί σου, μου είπε αυτός για ποιο λόγο δεν μίλησε όταν έπρεπε και ο κύριος Καραϊβάς... Θέλω κάποια στιγμή το λόγο προσωπικού γι' αυτό. Ωραία. Το ζήτημα. Απλώς θεωρώ, Γιώργο μου, ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και εσύ έχω δεν πρέπει επιλέξει... να εμπλέκεσαι στο θέμα των δικηγόρων. Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους. Ο κύριος Κούγιας, ο κύριος Βλάχος και η κυρία Κουρτέση πληρώνονται για αυτό το οποίο κάνουν. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν μπορούμε να παίρνουμε ούτε το μέρος του ενός, ούτε το μέρος του άλλου. Εσύ έχεις μια αποκλειστικότητα και για μένα πρέπει να το παίξεις αυτό το ντοκουμέντο. Το επαναλαμβάνω. Χωρίς να εμπλέκεσαι στο θέμα των δικηγόρων. Και στο λέω ξεκάθαρα στον αέρα. Στο μόνο που συμφώνησα με τη Ζήνα να μην παίξει, κάτι το οποίο μετά το μετάνιωσε βέβαια, ήταν με την υπόθεση της Ελένης. Η άλλη μαρτυρία που τελικά βγήκε μετά από 3 μήνες. Όμως συντελέσαμε εμείς, δώσαμε τα στοιχεία εκεί που έπρεπε. Σωστό. Την είχε η νόμιμη διαδικασία. Την είχε κάνει η Τζίνα η Αρβανίτη, εκείνη τη συνέντευξη. Η οποία τώρα είναι στο Μέγκα η κοπέλα. Έτσι.
για να τα λέμε. Γιατί εμείς αυτό την είναι την μια απόδειξη, είναι μια απόδειξη, Ζήνα, ότι δεν κάνουμε ούτε σκύλευση, ούτε επιζητούμε παντή τρόπο και μεθόδο αυτό που κάνουμε, εμπορική δημοσιογραφία, αλίμονο. Είμαστε σε μια εκπομπή, πληρωνόμαστε, έχουμε τα κάνουμε, αλλά τι υπάρχει πάνω απ' όλα, πάνω από όλες αυτές τις διαδικασίες, και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι η συνείδηση και η αξιοπρέπεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ροδουσάκη, θα επανέλθουμε. Δεν την παίζω εγώ. Λοιπόν, για να το οριστικοποιήσουμε αυτό, θα παίξω μόνο όταν θα εμφανιστούν, όταν ο κύριος Κούγιας διαβάσει αυτή τη μήνυση. Εμείς τα έχουμε. Γιατί είσαι αναγκασμένο να περιμένεις τον κύριο Κούγια, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να τη διαβάσει ο κύριος Κούγιας, δεν θέλει να τη διαβάσει. Να τη διαβάσει, γιατί να μην ακούσει τον αέρα. Και ποιος είναι ο δικηγόρος. Γιατί να μην ακούσει τον αέρα, λοιπόν, και να πληροφορηθεί και ο κύριος Λιγνάδης, ο οποίος θα έχει απορία. Κατάλαβα. Σκόπιμα αναφέρει η Ζήνα για το ποιος είναι ο δικηγόρος που έχει αναλάβει τον τελευταίο μηνυτή. Να ενημερωθεί και ο Κούγιας. Το κάνει σκόπιμα αυτό. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο δικηγόρος που τον έχει αναλάβει. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Είναι κακό να το πούμε. Όχι, να ενημερωθεί ο κύριος Κούγιας. Ο κύριος Βλάχος είναι. Ωραία. Ας ενημερώσει. Το κάνει, το λέει γιατί ο κύριος Βλάχος έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη να βγει σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, άρα είναι ένας δικηγόρος που δεν εμπλέκεται η δική μας εκπομπή μαζί του. Εγώ τον κύριο άρα Βλάχο, είμαστε πολύ έντιμοι και πολύ καθαροί. Εγώ τον κύριο Βλάχο δεν υπάρχει περίπτωση υποδιγέτησης ή μανιπουλαρίσματος οποιοδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, μπράβο. Άρα εμείς δεν προωθήσαμε σε καμιά περίπτωση. Ανατρέξτε σε όλες τις εκπομπές. Και να τον προωθούσε η Ρία Ιτσοχαντάρη. Ο κύριος Βλάχος στη δική μας εκπομπή δεν έχει βγει ποτέ. Αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος. Μου είπε κάποια Τετάρτη ότι θα βγει γιατί μίλησε με τον κύριο Καραϊβάς. Τον πήρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη δεν βγήκε στη δική μας εκπομπή. Ενδεχομένως με μπέρδεψε, βγήκε στην κυρία Στεφανίδου. Εντάξει. Εκείνη τη μέρα. Αυτό είναι λοιπόν, φάουλ αν το έχει κάνει. Αν σε μπέρδεψε. Ενδεχομένως να μπέρδεψε τον Καραϊβάς με την Τατιάνα. Αλλά και αυτό αλλά το οποίο είπε πριν. Να πω κάτι εγώ. Σε αυτό το οποίο είπε πριν ο Γιώργος, πρέπει να δώσουμε λίγο βάση. Δηλαδή, ακόμα και αν η Ρία Ιτσοχαντάρη, που δεν έγινε γιατί μας το είπε η γυναίκα, της είπε ότι όντως είχα βρει δικηγόρο όταν την πήρε τηλέφωνο. Ακόμα όμως και αν η Ρία Ιτσοχαντάρη τον παρέπεμπε τον άνθρωπο αυτό στον κύριο Βλάχο. Πού θα ήταν το μεμτό. Έλαντε. Πού θα ήταν το μεμτό, δηλαδή, πού πρέπει να τον παραπέμψει τον άνθρωπο αυτό. Να του πεις μη μιλάς, βούλωσέ το, δεν σ' ακούω. Μη πας σε δικηγόρο, μη καταθέσεις μήνυση. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να αποκρύπτει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ροδουσάκη και πάμε στην εξέλιξη της είδησης που έσκασε πριν έρθει στην δική μας εκπομπή, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να το πούμε την Τετάρτη. Σας έπιασαν οι αλλεργίες και αυτά και είπαμε να το κάνουμε την Παρασκευή. Και πάλι δεν είχαμε στόχο ότι σήμερα θα είστε εδώ εν αναμονή της είδησης. Κάτι να πω και για τον κύριο Ροδουσάκη. Μισό λεπτό. Επειδή ο κύριος Κούγιας λανσάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι ωραίους τίτλους, μέτριος ηθοποιός, ανερχόμενος δημοσιογράφος, θέλω να δω κάποια στιγμή για τους δικηγόρους τι θα πει. Έχετε καλές σχέσεις εσύ κύριε Ροδουσάκη με τον κύριο Κούγια. Ναι, έχω καλές σχέσεις. Νομίζετε. Όχι, μόνο εντάξει. Ο κύριος Κούγιας είναι και στη δική μας. Είναι και φίλος και προσωπικός. Είναι και φίλος μας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν είναι. Κάποτε είχε επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν είναι. Η Ερμηνέ που την είχε πολλά χρόνια στην κολλητή μου. Αγαπημένη. Και επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν είναι λόγια του κύριου Κούγια. Μην τα εκλαμβάνουμε μόνο ως λόγια του κύριου Κούγια. Γιατί στα ανακοινώσει είναι και λόγια του κυρίου Λιγνάδη. Έχω πάντως συναδελφικά ω πρόεδρο που συνεργαστεί με τον κύριο Κούγια. Έχουμε άριστη συνεργασία. Είναι άψογο. Πανέξυπνο. Δεν το συζητώ σε μια και εξαιρετικός νομικός. Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοια κρίση, εγώ μιλάω νομικά. Εγώ το λέω. Εγώ και εγώ νομικά μιλάω. Λοιπόν, πάμε τώρα για όλα αυτά που έχουμε στην επικαιρότητα σήμερα και στη Φαρέτρα. Δώσ' μας με ένα λεπτό το ρεπορτάζ. Θα σου πω αυτό γιατί το αποκαλύψαμε και αυτό στο δικαστικό ρεπορτάζ.gr σήμερα το πρωί. Χωρίς όνομα και επίθετο πιάνε τη δίωξη. Ασκήθηκε δίωξη στον εντολέα του κ. Ροδουσάκη σήμερα το πρωί από τον εισαγγελέα τον κ. Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ο οποίος χειριζόταν τη δικογραφία. Η υπόθεση πλέον παραπέμπεται στην τακτική ανάκριση. Εκεί πέρα θα κληθεί προφανώς και ο μάρτυρας, μάλλον ο μηνυτής, ο κύριος Σάνθης, να καταθέσει τις δικές του εμπειρίες. Θα κληθούν και μάρτυρες, θα κληθεί να απολογηθεί και ο εντολέας, ο Νι Σίγμα, ο εντολέας του κύριου Ροδουσάκη. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, γιατί το έχουμε τονίσει από την εκπομπή σου, ότι δηλαδή ελόχευε πάντα ο κίνδυνος της παραγραφής του αδικήματος. Ένα αδίκημα το οποίο φέρεται, σύμφωνα με όσο ισχυρίζεται ο μηνυτής, να τελέστηκε τον Μάιο του 2006. Ως εκ τούτου, η παραγραφή λαμβάνει χώρα τον Μάιο του 2021, τον προσεχή Μάιο δηλαδή. Τώρα, ο εισαγγελικός λειτουργός προφανώς δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις τις οποίες δώσατε, κύριε Ροδουσάκη, γιατί εσείς ισχυρίζετε κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και ως προς τον χρόνο που φέρετε να υπήρξε η γνωριμία μεταξύ του εντολέως σας και του κύριου Άνθη, αλλά και σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνο στο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα καταρχήν.
Για να τα καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. Και ας μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο νομικά, γιατί είναι. Όχι, όση ώρα θέλετε, ο χρόνος είναι δικό σας. Γι' αυτό είστε σήμερα εδώ. Είστε και πρωταγωνιστή σήμερα, ξέρετε. Σήμερα ο πρωταγωνιστής. Ως υπόθεση, έτσι. Ναι, ως υπόθεση. Και τυχαία κι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα. Όταν μια καταγγελία ξεκινάει day one και κατατίθεται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να διατάξει προκαταρκτική εξέταση κατά νόμο. Η προκαταρκτική εξέταση έχει την εξής έννοια. Ερευνώνται το κείμενο της μηνύσεως, της εγκλήσεως και καλείται εγγράφος ο υποπτός, φέρον την ιδιότητα του υπόπτου, να παράσχει εξηγήσεις. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι εν πολλής τυπική, τυπική διαδικασία. Δεν εξετάστηκε διαζώσεις ο εντολέας μου. Δεν συνηθίζεται πολύ αυτό στη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης. Και δεν σας κρύβω ότι με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Έγραφες εξηγήσεις κάνατε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής και της ανομωτή εξέτασης. Ακριβώς, ακριβώς. Με πολύ μεγάλη ανακούφιση δέχτηκα και εγώ και ο εντολέας μου την άσκηση δίωξης. Για ποιο λόγο? Διότι πλέον είναι η ευκαιρία μας ενώπιον του φυσικού δικαστή, της καθημένης δηλαδή δικαιοσύνης πλέον, να παρουσιάσουμε με νυφαλιότητα και όχι ασθμένοντας τα όποια αποδεικτικά στοιχεία έχουμε μαζέψει. Να ξεκαθαρίσω ότι εμείς Τρίτη, αυτοκλήτως, χωρίς να λάβουμε κλίση, εμφανίστηκαμε στο αστυνομικό τμήμα, πήραμε αντίγραφα σε πολύ καλό κλίμα, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δώσαμε Τρίτη, δηλαδή Πέμπτη καταθέσαμε το υπόνομο των εγγράφων εξηγήσεων, μέσα σε μια μισή μέρα κάναμε αγώνα να μαζέψουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Προφανώς και δεν προλάβαμε να τα μαζέψουμε όλα. Υπάρχουν κι άλλα και γι' αυτό μιλάω για ανακούφιση, διότι δεν φοβόμαστε τίποτα. Και θεωρούμε και επιμένω από την πρώτη ώρα και στιγμή. Είχατε προθεσμία με την Κυριακή όμως? Όχι. Είχα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή και κατόπιν επικοινωνία μας με το αστυνομικό τμήμα, μας είπαν ότι θα επιθυμούσε η εισαγγελία να κατατεθούν την Πέμπτη. Μάλιστα. Δεν είχα δηλαδή προθεσμία. Η προθεσμία μου ήταν μια μισή μέρα. Και ό,τι προλάβαμε σε όλη αυτό το χρόνο. Όλη αυτή η δίωξη ασκήθηκε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μήνυση από τον κύριο Άνθη? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζετε? Όχι, απολύτως τίποτα άλλο. Μες στη δικογραφία όμως, δηλαδή τι υπάρχει? Ναι. Όχι, όχι, στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν η μήνυση του κύριου Άνθη. Σωστό. Τίποτα είναι. Άλλο. Εγώ σε αυτήν απάντησα. Μάρτυρες. Μάρτυρες μόνο αυτούς που έχω προσκομίσει εγώ. Όχι, ενώ από το μηνυτή έχουν προταθεί μάρτυρες. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πρόταση μαρτύρων από πλευρά του μηνυτή. Αλλά πρέπει να είναι λίγο σαφές να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό. Ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή τι κάνει? Κρίνει ότι με βάση μια καταγγελία που έχει στα χέρια του πληρείται ο απαιτούμενος βαθμός ενδείξεων μόνον για την κίνηση της ποινικής δίωξης. Δηλαδή για να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση. Σας πω μια ερμηνεία που έχω, κύριε Ρουσάκη, με κίνδυνο παρεξηγηθώ από τους τηλεθεατές. Το Πανελλήνιο γνωρίζει ότι μέχρι τον Μάιο, συγκεκριμένη ημερομηνία, ισχύει το ενδεχόμενο για απειλή παραγραφής για την καταγγελία του κυρίου Άνθη και για την μηνυτήρια αναφορά. Το Πανελλήνιο γνωρίζει ότι σπέβδουν όλοι, και κυρίως βέβαια η εισαγγελική λειτουργία, ο ανακριτής της εισαγγελίας, να δουν αν αυτή η ιστορία θα πάει στο αρχείο ή αν θα πάει σε μια ιστορία, αν θα προχωρήσει με την νομική διαδικασία. Το Πανελλήνιο πρέπει να μάθει πλέον ότι ήταν υποχρεωτική εισαγωγικά και κάτω από την πίεση των ημερών, οφείλω να το πω αυτό, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ τους τηλεθεατές, να πάρετε στα χέρια σας ένα κριτήριο θέσπισμα, να πάρετε κάτι ώστε να παραταθεί για 5 ακόμα χρόνια μέχρι την αμετάκλητη απόφαση αυτή η ιστορία που θα τελείωνε το Μάιο. Είναι έτσι. Έχετε δίκιο, γκρόσο μόντο, στη διαδικασία. Έτσι ακριβώς θα το εξηγήσω στους τηλεθεατές. Για να ανασταλεί η προθεσμία. Εσείς το θέλετε, το επιθυμείτε. Αλλά δίνει και μια απάντηση ο εισαγγελέας και ανακριτής στην κοινωνία των πολιτών που ακούει και είναι στα κάγκελα αλλά και περιμένει και είναι έτοιμη να κουνήσει το δάχτυλο πλέον στους δικαστές και ανακριτές. Η κοινωνία που ταυτίζεται ενδεχομένως με θύματα ή θύτες, με θύματα ως τριπτοπλίστων. Είναι όμως αυτό. Ότι η δικαιοσύνη δίνει τη δυνατότητα να μην θεωρηθεί ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα, υπάρχει αυτό το άγχος εισαγωγικά. Το δικανικό άγχος, αλλά θα πάει σε μια πενταετία όπου πλέον θα βρεθείτε ενώπιον του φυσικού δικαστή. Μόνος μου σας είπα ότι τη δέχτηκα και εγώ ίδιος με ανακούφιση. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις μια μισή μέρα να παρουσιάσεις τα στοιχεία που έχεις. Εμείς θέλουμε να ερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος. Την έρευνα εκεί. Περιγράφοντας την αποζητούμε. Πίεση που διαχειρίζονται οι έμπειροι δικαστές μας. Περιγράφονται και θα αναλυθούν. Διότι είναι εγώ όμως καλώ... αυτοί, κύριε Ροδουσάκη και αγαπητές Σπύρο, δικαιοσύνη, όταν επαγγελματίες, εισαγγελείς ασκούν ποινικές διώξεις σε βάρος Έλληνα πολίτη που σε άλλη περίπτωση μπορεί σε άλλο χωροχρονικό πλαίσιο αυτήν την ίδια καταγγελία να την είχαν βάλει στο αρχείο
Είναι λοιπόν για τους επαγγελματίες, υπηρέτες της δικαιοσύνης. Όλη μέρα όλες οι εκπομπές λένε το Μάιο, το Μάιο τελειώνει, το Μάιο τελειώνει. Δηλαδή, ασκούν ποινική δίωξη. Τηλεθεατής να είσαι, αγχώνεσαι. Ασκεί ποινική δίωξη, εγώ το θέτω λίγο διαφορετικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Να ασκείς ποινική δίωξη μόνο και μόνο επειδή θα του κουνήσει το δάχτυλο η κοινή γνώμη. Υπό αυτή την έννοια. Εκεί μου ερμηνεία, την παίρνω πάνω μου και συγγνώμη κάποιε παρεξηγήσει. Σκέψου, σε κάτω από πόσε δαμόκλειε πάθη κρέμονται τα. Οι ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη. Εγώ εκεί στέκομαι και για όλα αυτά τα οποία λέω και γι' αυτό αν θέλεις υπερασπίζομαι όχι τον κύριο Λιγνάδη. Διαμέσου του των δικαιωμάτων του κυρίου Λιγνάδη και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του ως κατηγορούμενου. Δεν υπερασπίζομαι τον κύριο Λιγνάδη. Υπερασπίζομαι τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη που ανά πάσα στιγμή, έτσι όπως πλάθεται και μεταπλάθεται το νομικό μπορεί δίκαιο... Μπορεί να είναι καταγγελόμενος, ανά πάσα στιγμή. Το οποίο διολυσταίνει προς μεσαιωνικές εκδοχές και διαδικασίες, προασπίζομαι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του πολίτη. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι το εξής. Θεωρώ ότι όταν γίνεται μια καταγγελία, δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να κρυφθούν τα στοιχεία τα οποία προσκομίζει κάποιος τον εισαγγελέα. Δεν είναι θέμα λοιπόν της ερώτησης αν πίστηκε ή δεν. Όχι, συγγνώμη, σε αυτό διαφωνώ. Είναι δουλειά του εισαγγελέα να κρίνει και να σταθμίσει όλα τα στοιχεία σταθμίζει τα οποία. Μόνο τις ενδείξεις, Πέτρο, όμως. Σταθμίζει. Πρέπει να πούμε για κάτι άλλο. Εγώ δεν θα κρίνω, γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Σπυρόπουλος πραγματικά είναι ένας πολύ έμπειρος εισαγγελικός λειτουργός, ένας από τους πλέον αξιόλογους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, άρα δεν αναφέρομαι σε αυτόν. Αναφέρομαι όμως σε αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αυτή τη στιγμή, στην δική σας την περίπτωση, υπήρχαν τρία ενδεχόμενα, τα οποία ήταν ανοιχτά τουλάχιστον μέχρι χθες. Πρώτον, να ασκηθεί ποινική δίωξη έτσι όπως και έγινε, να τεθεί υπόθεση στο αρχείο και να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα σε περίπτωση που δεν είχε πιστεί ο εισαγγελικός λειτουργός ό,τι αφορά την βασιμότητα των καταγγελιών. Επιλέχθηκε να ασκηθεί μια ποινική δίωξη. Αν αυτή η ποινική δίωξη ασκήθηκε υπό το βάρος της κοινής γνώμης και υπό το βάρος της παραγραφής, εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα. Εγώ δεν το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν υποστηρίζω τέτοια άποψη. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλές φορές μία ποινική δίωξη εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος κατηγορείται είναι λύτρωση. Διότι έχει λόγο. Ο εντολέας σας αυτό σας είπε σήμερα το πρωί. Είναι η ώρα του. Τι του είπε ο εντολέας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αυτός που δεν ξέρει να σωπαίνει, δεν ξέρει να συζητά. Αριστοτέλης. Μεγάλη αλήθεια. 2-12-2-12-73-50-51. Διακόψαμε πριν, σας διέκοψα απότομα. Μιλούσε ο κύριος Ροδουσάκης και λέγατε τι. Έκανε ένα ερώτημα. Σας είπε ο εντολέας, σήμερα το πρωί. Ο εντολέας μου, λοιπόν, επικοινωνήσαμε το πρωί, τον πήρα τηλέφωνο, τον ενημέρωσα. Ήταν κάτι το οποίο του είχα πει ότι είναι αναμενόμενο στα πλαίσια της τακτικής διαδικασίας. Δηλαδή. Ναι, δεν ήταν κάποια έκπληξη, δυσάρεστη οτιδήποτε. Σας είπα και το τονίζω. Η ανακούφιση την οποία νιώσαμε. Διότι είναι πολύ εύκολο να οχυρωθεί κάποιος θεωρητικά πίσω από μια πράξη παραγεγραμμένη και να κινδυνεύει να φέρει το στίγμα ότι η πράξη παραγράφηκε, άρα δεν ξέρουμε και δεν ερευνήθηκε στην ουσία. Εγώ από την πρώτη ώρα τόνισα σε όλους, προς πάσα κατεύθυνση, ότι πιστεύω στην αθωότητα του εντολέα μου επί της ουσίας. Τα στοιχεία είναι τέτοια που μου δίνουν το δικαίωμα και να το πιστεύω και να το αποδείξω. Απλώς, γι' αυτό όταν λέω ανακούφιση, θεωρώ ότι είναι η ώρα πλέον να τα παρουσιάσουμε στο φυσικό μας δικαστή, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ανακριτής ή η ανακρίτρια στην οποία θα ανατεθεί η υπόθεση, να εξεταστούν οι μάρτυρες κανονικά, να παρατεθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αποδειχθεί η αθωότητα του εντολέα μου, στην οποία είμαι, την πιστεύω απόλυτα. Απόλυτα, το τονίζω αυτό. Καλά, αλίμονο αν δεν την πιστεύατε. Όχι, όχι, δεν μιλάω. Όλοι οι δικηγόροι αυτό λένε και έχω το. Καμία αντίρρηση. Μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ. Πιστέψτε με όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχω αντιμετωπίσει τον εντολέα μου. Επειδή έχω βιώσει τι σημαίνει μέσω αυτού του ανθρώπου να κατηγορείσαι και να είσαι αθώος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε όλοι. Τι σας είπε, είναι δείγμα νομικού πολιτισμού.
Θα σας πω γιατί στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν την δίωξη με το όνομα και το επίθετό του, γιατί από τη στιγμή που ασκήθηκε η δίωξη, κρύβουμε και το πρόσωπό του. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έχει πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα ο συγκεκριμένος άνδρας, φαίνεται να έχει πει ότι τέλειωσε, διεκόπη μια σχέση και ήταν κάτι που πόνεσε τον άνθρωπο που κατέθεσε, έχασε τις δουλειές του, ήταν σε δύο δουλειές, έχασε και τις δύο φαίνεται, και από εκεί και πέρα έρχεται σήμερα και αυτή η δίωξη. Τι σας είπε λοιπόν? Καταρχήν μου εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του, γιατί του είπα μην ανησυχείς, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, θεωρούμε ότι είναι τώρα η ώρα. Και το ίδιο το δέχτηκε. Δηλαδή, μιλώντας μαζί του, σε ό,τι σας περιγράφω εδώ, έχω την πλήρη συνένεση. Περίμενε ποτέ ότι θα υπήρχε ένας άνθρωπος που θα κατέθεται και μάλιστα από τον ίδιο, μετά από τόσο καιρό θα έβγαινε σε μια εκπομπή. Πιστεύει. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που τον βασανίζει. Το για ποιο λόγο εγώ δεν πρέπει. Δεν έφτασε όμως σε σημείο να πει ότι κάποιος δημοσιογράφος τον οδήγησε στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου για να μιλήσει. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Όχι, εσείς δεν βγάλετε μια τέτοιου είδους ανακοίνωση. Όχι, δεν θα μπορούσα να βγάλω εγώ κάποια τέτοιου είδους ανακοίνωση. Δεν με ενδιαφέρει καταρχήν το ποιο μπορεί να είναι είτε το παρασκήνιο είτε το προσκήνιο μιας καταγγελίας. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να καταγγέλει ό,τι θέλει. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη στην οποία έχουμε εμπιστοσύνη ότι με την ίδια δεξιότητα που χειρίζεται πολλές φορές το ξύφος, χειρίζεται και τη ζυγαριά. Διαφωνώ σφόδρα. Καμία αντίρρηση. Να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μόνο αν έχω την καλοσύνη σας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή, η οποία θα αναδείξει και θα ερευνήσει σε βάθος όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, με αφήνει με πλήρη πεποίθηση για την αθωότητά του. Επί της ουσίας. Παρακαλώ. Η διαφωνία μου έγκυται στο γεγονός ότι, όπως εξήγησα νωρίτερα, το να προασπίζεις τα δικαιώματα ενός κατηγορούμενου, ανεξαρτήτως οντότητας και ποιος είναι αυτός, αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση. Η ίδια δημοκρατική υποχρέωση είναι να μην δέχομαι την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι με μία καταγγελία, με μία, δεν έχει άλλη ο εντολέας σας. Όχι, δεν έχει. Με μία καταγγελία η οποία ενδεχομένως να υποκρύπτει άλλου είδους σκοπιμότητες ή το οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Να καθίσταται κατηγορούμενος και πριν να καταστεί κατηγορούμενος, καθίσταται ένοχος στη συνείδηση κάποιων, αυτό να με συγχωρείτε, αλλά αποτελεί, κατά τη δική μου την προσωπική εκτίμηση, αποτελεί καταστρατήγηση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Απλώς εσύ το λες, γιατί υπό για τον αυτή, κόσμο δεν προσέξτε, έχει καταστεί προσέξτε, ότι φταίει σε όλα, με την έννοια υπό ότι αυτή την έννοια, ίσα ότι έχασε και τη δουλειά του, δυσαρέστησε σε πολύ κόσμο. Υπό αυτή την έννοια, ο οποιοσδήποτε, ο οποίος είναι εντεταλμένος από οποιοδήποτε κρατικό ή μη όργανο, μπορεί να καταγγείλει έναν πολίτη και χωρίς συνοδευτικά άλλα στοιχεία ενοχής και αποδείξεις ενοχής, ο άνθρωπος αυτός να κληθεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και δει μεγάλο με το στίγμα μιας ενοχής την οποία για πάντα δεν είχε ποτέ. Η αντίδικη πλευρά είναι ο κύριος Βλάχος, έχει τον κύριο Άνθη. Ναι, ο κύριος Βλάχος. Αν μου επιτρέπετε, η τοποθέτησή σας είναι καθόλου ορθή και δεν υπάρχει κάποια διαφωνία σε αυτό που λέμε. Απλώς εγώ τι λέω, επειδή είναι πάγια θέση μου να μην κρίνω ποτέ αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης ή αποφάσεις των οργάνων της δικαιοσύνης. Κακός. Είναι πάγια θέση μου. Δεν έχει σημασία. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και η αλήθεια του εντολέα μου θα αναδειχθεί, που είναι η αθωότητά του, και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια καταστρατήγηση δικαιώματος με την άσκηση της δίωξης. Τι υπάρχει όμως. Και σε αυτό έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Υπάρχει στη συνείδηση πολλές φορές του κόσμου, από το κλίμα που καλλιεργείται, από ορισμένη κακώς νοούμενη δημοσιότητα, από κάποιους τυχόν δημοσιογράφους οι οποίοι λαμβάνουν θέση ξεκάθαρα πριν
και μεταστρέφουν το τεκμήριο της αθότητας σε τεκμήριο ενοχής. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να επηρεάζεται από το τι λένε. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω γενικά για αυτό που λέει ο κ. Καραϊβάς. Επισφραγίζεται το επικοδόμημα της σκέψης μου. Δηλαδή, ακριβώς. Ποιο είναι αυτό. Εγώ δεν μένω στην δική σας υπόθεση. Μιλάμε γενικότερα. Στο πλαίσιο λοιπόν της γενικότερης κατόπτευσης όλης αυτής της διαδικασίας, εμένα αυτό που μένει είναι ότι κάνουμε έκπτωση αξιών, έκπτωση ιδεών, τα οποία μπορούν αύριο μεθαύριο να γίνουν το όπλο στα χέρια οποιουδήποτε μηχανισμού, και επαναλαμβάνω, κρατικού ή εντεταλμένου παρακρατικού, προκειμένου να διαπομπευθεί και στην ουσία να καταστραφεί κάποιος άνθρωπος για συγκεκριμένους λόγους. Είτε επειδή δεν είναι αρεστό σε κάποιο σύστημα, είτε για... Και να σας πω έτσι λίγο και για να ευθυμίσουμε, επειδή το έχω πει κατ' επανάληψη στη Νάσια, λέω το εξής. Όχι, μην το λες αυτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να ευθυμίσουμε. Να τελειώσω λίγο. Γιατί δεν θέλω να μπερδέψουμε τον κόσμο. Γιατί είναι μια τραγελαφική προσέγγιση της όλης υπόθεσης. Απλώς έχω ξαναπεί ότι τώρα μπορεί να λέμε κάτι, μόνο να ολοκληρώσω αυτό για να μην φανεί στον κόσμο ότι διέκοψα τον Γιώργο σε κάτι. Επειδή μπορούμε να κάνουμε χιούμορ αυτές τις μέρες με κάποιες καταστάσεις και επειδή είναι δύσκολη περίοδος, κάτι που πολύ μικρό που μπορεί να πει, μπορεί να γιγαντωθεί τόσο πολύ και να είχες μόνο χιουμοριστική διάθεση. Όχι, και να μην είχες. Προσέξτε, αυτό θα ήταν ένα παράδειγμα για την ευκολία με την οποία κάποια πρόσωπα ενδεχομένως να στοχοποιηθούν και να καταστραφούν. Αυτή ήταν η ένστασή μου, σε γενικότερο επίπεδο. Αυτό το σημείο το εξής. Πέραν του άρτιου χαρακτήρα του συλλογισμού σας εν γέννη, in concreto όμως πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Οπότε ακόμα η δικαιοσύνη ως έννοια και δι' καθημένη δεν έχει αποφανθεί. Και εκεί λοιπόν πιστεύω στην προκειμένη περίπτωση, στην υπόθεση την οποία χειρίζομαι, ότι ο εντολέας μου θέλω να καταλάβω ο εντολέας σας γιατί πιστεύει ότι ο κύριος Άνθης βγήκε σε μια εκπομπή και είπε όλα αυτά. Δηλαδή ήταν ένας έρωτας που υπήρχε από τη μία πλευρά. Ήταν κάτι το οποίο και για εκείνον αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν το έχει καταλάβει. Δεν έχω υπησέλθει στο να απαντήσω το ερώτημα το συγκεκριμένο γιατί. Οποιοσδήποτε θέλει να καταγγείλει κάτι. Οποιοσδήποτε. Δεν είναι καταρχήν υποχρεωμένος με κάποιο νομικό κανόνα να περιορίσει την καταγγελία του. Δεν καλύπτεται δε ως ιδιώτης, εννοώ για τον καταγγέλλοντα in concreto, από το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό αφορά μόνον τη νομική ποινική μεταχείριση του εντολέως μου από τη δικαιοσύνη. Απ' την ώρα λοιπόν που δεν είναι υποχρεωμένος εκείνος να αιτιολογήσει για ποιο λόγο έκανε την καταγγελία, και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να μπω στη διαδικασία να το εξετάσω. Εξετάζω επί του προκειμένου. Τι σας έχει πει, κύριε Ροδουσάκη, τώρα έχετε μιλήσει πάρα πολλές ώρες με τον εντολέα σας. Είναι προφανώς, έχετε χαράξει και μια υπερασπιστική γραμμή. Και στην εφημερίδα Μπαμ είχε μιλήσει, και στο ρεπορτάζ. Στην εφημερίδα Μπαμ, λοιπόν. Τι σας λέει όμως, σε ανθρώπινο επίπεδο, βγαίνει ένας άνθρωπος με το όνομά του, με το πρόσωπό του, σε μια πολύ γνωστή εκπομπή. Ως προς το γιατί το έκανε. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Η θέση του εντολέα μου είναι ότι. Δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία έχουν γίνει. Ναι, θα ότι έγιναν συνενετικά, λέει ο εντολέας. Θα σας απαντήσω. Λέει ότι υπήρξε μια συνενετική ερωτική συνέβρεση. Για ποιο λόγο λοιπόν ο Δημήτρης Άνθης αποφάσισε ένα ωραίο πρωινό να κάτσει στον καναπέ της Ίσης Χριστίδου και να πει αυτά τα οποία. Και μάλιστα σε βιντεοσκοπημένη κουβέντα, ενδεχομένως για να μην βγει το όνομα και για ο εντολέας μου πιστεύει ξεκάθαρα και αυτό μου έχει πει και αυτό σας μεταφέρω. Τη θέση του εντολέα μου μεταφέρω αυτή τη στιγμή, έτσι. Ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προσέδωσε μια δημοσιότητα στον καταγγέλλοντα και αυτό μου λέει ότι αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί ο καταγγέλλον το δημόσιο προφίλ του μετά από την καταγγελία που έχει κάνει. Ανεξαρτήτως της ιδιοτέλειας ή όχι, εγώ ξέρετε τι άλλο βλέπω, άλλο ένα επικίνδυνο στοιχείο το οποίο αθρίζεται. Έχουμε αντιστροφή του νομικού πνεύματος του συστήματος απονομής δικαίου. Δηλαδή, μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι οι ανακριτικές και οι προανακριτικές αρχές πρέπει να αποδεικνύουν ή να στοιχειοθετούν την ενοχή. Με ενδείξεις. Τώρα βλέπουμε ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να προσπαθήσει να αποδείξει ότι είναι αθώος ή ότι δεν είναι ένοχος. Ακόμα χειρότερο. Μπαίνουμε σε αμιγώς δικονομικά ύδατα και προσπαθούμε να πλέψουμε σε αυτά. Η συζήτηση είναι πολύ πιο σύνθετη. Η γενική σας κατεύθυνση είναι σωστή, ότι πράγματι ο κατηγορούμενος δεν οφείλει να αποδείξει την αθωότητά του. Οφείλει ο καταγγέλλον και η δικαιοσύνη για να τον καταδικάσει ενώπιον ενός δικαστηρίου να αποδείξει την ενοχή του.
Αυτό είναι ένα αξίωμα αμετάβλητο και είναι αποκαταβολής του νομικού μας πολιτισμού. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που κατηγορείται του συμπεριφέρεται ενδεχομένως μια κοινωνική ομάδα, ένα σύνολο ή μια κοινωνία, αν θέλετε, σαν να είναι ένοχος, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει την ίδια την κοινωνία. Αυτό είναι που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν σημαίνει. Γιατί δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις χιλιάδες, ας αφήσουμε αυτή την περίπτωση που αυτή τη στιγμή καίει, που άνθρωποι κατηγορήθηκαν, προφυλακίστηκαν, δημεύθηκαν οι περιουσίες τους. Έχω χειριστεί τέτοιες υποθέσεις. Και στο δικαστήριο αθωώθηκαν. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Τίποτα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο ηθικό κίνδυνο όλοι μας. Γιατί μιλάμε στους φίλους τηλεθεατές, δεν υπάρχει στην ελληνική οικογένεια. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, φίλοι τηλεθεατές, 7 στους 10 από όλους μας έχουμε βιώσει βία στη ζωή μας, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό, είτε στο φιλικό ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ύλη, υπάρχει ένα προετοιμασμένο κοινό, ένα πλήθος ανθρώπων, ιδεών, αντιλήψεων, βιωματικών αναφορών, που εύκολα θα ταυτιστεί με έναν καταγγέλλοντα που έχει υποστεί βία, είτε σεξουαλική ή όποιας άλλης μορφής, γιατί ταυτίζεται με τη διαδρομή, την εφιαλτική που βίωσε αυτός που καταγγέλει. Όμως κρίνεται ο δικαστής. Από την άλλη, όμως και το κοινό θέλει απαντήσεις. Αυτή είναι η πλάστικα. Αυτό που λέτε ακριβώς είναι η πλάστικα που πρέπει να γύρει για να δούμε τι θα βάλεις από τη μία μεριά, τι θα βάλεις από την άλλη, ώστε να επέλθει ισορροπία. Δεν μπορώ να κατακρίνω τον οποιονδήποτε έχει βιώσει ένα περιστατικό. Φανταστείτε ένα παράδειγμα. Όλα στο φως, κύριε Ρουτσέ. Σας δίνω ότι στο γερμανικό. Κάθε φίλος μας, φίλες που έχει υποστεί οτιδήποτε, πρέπει να βγει και να μιλήσει. Ακούστε λίγο αυτό. Πέστε αυτό τότε και γι' αυτό. Και θα βγάλουμε τώρα και τον Άλεξ Παναγή, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Το γερμανικό ποινικό κώδικα, η παραγραφή αυτών των αδικημάτων, αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του θύματος, του φερόμενου ως θύματος. Το οποίο το βρίσκω όριμο. Υπάρχουν, ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει μια σχέση εξάρτησης. Έτσι, δεν σημαίνει κάτι ότι δηλαδή αποτρέπει κάποιος τον οποιονδήποτε να καταγγείλει. Απλώς η διαχείριση της καταγγελίας από την κοινή γνώμη και από τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι τέτοια όπου δεν θα τραυματίζει έναν άνθρωπο χωρίς να έχει έρθει αμετάκλητα ένα δικαστήριο και να αποφανθεί ο φυσικός του δικαστής θεσμικά, συνταγματικά και νομικά για την αθωότητα ή την ενοχή του. Μάλιστα. Να πάμε στον Άλεξ Παναγή, λοιπόν, να του πω ένα καλό μεσημέρι, καθώς χθες ο Άλεξ μίλησε για τη δική του αλήθεια. Άλεξ, εκτιμώ ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια και όταν ήμουν πίσω από τις κάμερες και τώρα που σε βλέπω μπροστά στο House of Fame, γιατί όταν βλέπεις έναν δάσκαλο πώς είναι στους μαθητές του, καταλαβαίνεις πάρα πολλά για το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Και θέλω να σου πω και κάτι, επειδή και τα προηγούμενα χρόνια υπήρξες δάσκαλος σε πολλούς έτσι, επώνυμους και ήσουν πάντα στο παρασκήνιο, γιατί έκανες έτσι σιγόντα άλλες φωνές, τους έκανες φωνητικά. Νομίζω ότι έχεις μάθει να είσαι καλός εκπαιδευτής. Για να σε γνωρίσει και ο κόσμος, έτσι κάναμε ένα λεπτάκι για σένα και αμέσως μετά θα έρθουμε να μοιραστούμε παρέα τη δική σου αλήθεια. Παρακαλώ. Ο Άλεξ Παναγή ειδικεύεται στο να δημιουργεί και να διευθύνει μουσικές παραγωγές και musical, όπως επίσης ειδικεύεται και στις φωνητικές τέχνες με συνεργασίες στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Ανάμεσα στους πελάτες του είναι η μεγαλύτερη καλλιτέχνη στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Δουλεύει ως vocal coach και φωνητικός διευθυντής με κορυφαίους καλλιτέχνες. Στην Ελλάδα έχει συνεργασίες με τις πιο σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες, παραγωγούς και συνθέτες. Πρωταγωνίστησε σε ελληνικά musical και έχει συνεργαστεί στενά με Άννα Βύση, Σάκη Ρουβά, Έλενα Παπαρίζου, Πέγκη Ζήνα και πολλούς άλλους Έλληνες καλλιτέχνες. Εκπροσώπησε δύο φορές την Κύπρο στη Eurovision ως συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής και ήταν μεταξύ άλλων φωνητικός διευθυντής το 2005 με την Ελλάδα, ενώ έχει συνθέσει τραγούδια και για την Eurovision Junior. Έχει σκηνοθετήσει musical για παιδιά και έχει πρωταγωνιστήσει στο musical Dementia, την πρώτη επίσημη παραγωγή της εταιρείας που ίδρυσε ο ίδιος. Η παρουσία του στην τηλεόραση είναι πολύχρονη ως κριτής, παρουσιαστής, μουσικός διευθυντής και μουσικός συνεργάτης σε εκπομπές Ελλάδα, Κύπρο αλλά και διεθνώς. Ο Άλεξ Παναγή έχει επενδύσει μουσικά πολλές γνωστές διαφημίσεις μεγάλων εταιρεών. Ένας πολυπράγμων και πολυτάλαντος άνθρωπος που δεν σταματά να έχει διάθεση και όρεξη να δημιουργεί.
coach, λοιπόν. Ευχαριστώ για το, για το αφιέρωμα. Άλεξ και μικρό ήταν, αλλά επειδή μας πρόλαβαν τα δικά σου γεγονότα και θέλαμε σήμερα να συζητήσουμε με τον κόσμο, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το παρουσιάσουμε έτσι έστω και λίγο. Άλεξ, μια μικρή διόρθωση μόνο, ότι δεν δούλευα στο House of Fame, αλλά στο Your Face Sounds Familiar. Ναι. Έχεις δίκιο. Τα έχω μπερδέψει και τα δύο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, εντάξει. Sorry. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω από πού πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Να είναι καλά όλοι οι συνάδελφοι είναι. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, Άλεξ, θέλω να μου πεις πώς βρήκες τη δύναμη να πεις αυτό το δικό σου κομμάτι τόσα χρόνια μετά. Πρέπει να πω ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ από τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό. Δηλαδή με τις εξομολογήσεις όλων των θυμάτων της σεξουαλικής και σωματικής και λεκτικής βίας. Ένιωσα τη δύναμη ότι... Βασικά ένιωσα ότι δεν είμαι μόνος μου. Ένιωσα ότι αυτό που κουβαλάω μέσα μου για 40 χρόνια, γιατί σήμερα είμαι 50 χρονών, δεν ήταν απλά ένα κακό όνειρο που έγινε και ξεχάστηκε και με το οποίο συμφιλιώθηκα ή το οποίο ξεπέρασα και ίσως εγώ να είμαι ένα success story, να έχω προχωρήσει στον χώρο του θεάτρου, στον χώρο του θεάματος, να έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πιθανόν άλλα παιδιά ή και μεγάλοι ενήλικες οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί ή έχουν βιαστεί, να μην είναι τόσο τυχεροί ως εγώ. Μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή τους, να είναι συναισθηματικά ανάπηροι αυτή τη στιγμή και να μην μπορούν να βρουν την ευτυχία και τη δύναμη μέσα τους να ζήσουν τη ζωή τους όπως πρέπει να τη ζήσουν. Αυτό με έκανε εμένα να πάρω το βήμα αυτή τη στιγμή. Άλεξ, χωρίς να θέλω να σε πονέσω γυρνώντας πίσω, θέλεις να μας περιγράψεις πώς ήταν εκείνη η στιγμή και σε ποια ηλικία? Χωρίς να θέλω να σε πονέσω. Βεβαίως, ναι. Το είπα και χθες στη συνέντευξή μου στον Αλφα Κύπρου, ότι ήμουνα 10 χρονών, έκτη δημοτικού στην ουσία, και έπαιζα σε μια παράσταση του ΘΟΚ, του Εθνικού Θέατρου της Κύπρου στην ουσία. Περίπου ένα χρόνο μικρότερος από αυτή τη φωτογραφία που δείχνετε τώρα. και έπαιζα το Λαγουδάκι σε μια παράσταση. Όταν τελείωσε ο χρόνος μου στη σκηνή, ήταν μια μικρή σκηνή στην οποία έπαιζα, με κάλεσε ο συγκεκριμένος ηθοποιός, ο οποίος πρέπει να ήταν γύρω στα 35 τότε. Μιλάμε για το 1980 ή 81 αυτή τη στιγμή. Στο καμαρίνι του ανέπηκα, σε μόνο το εσωρουχό του και μου ζήτησε να του κάνω μασάζ. Σιγά σιγά το μασάζ μεταφέρθηκε σε πιο ιδιαίτερα σημεία και αφού ένιωσα απέσια εκείνη τη στιγμή, ένιωσα να αρρωσταίνω, όταν ένιωσα ότι το πράγμα πήγαινε αλλού και ότι με τράβαγε εκείνη τη στιγμή για να... δεν ξέρω και εγώ γιατί, έφυγα. Βρήκα τη δύναμη εκείνη τη στιγμή και έφυγα από το καμαρίνι, έκλεισε την πόρτα πίσω μου, πήγα σε μια γωνιά και δεν ξαναμίλησα ποτέ για αυτό το πράγμα έκτοτε. Ζούσα με τον τρόμο του. Εγώ συνέχισα τις παραστάσεις. Έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν ξαναμίλησα ποτέ. Το θυμάμαι λες και ήταν εχθές και έχουν περάσει 40 χρόνια. Αλέξ. Θυμάμαι το καμαρίνι, το οποίο ήταν ψηλά, στον πρώτο όροφο, στη δεξιά πλευρά του θεάτρου, ένα μικρό καμαρίνι με τα φώτα αυτά τα λευκά της φορείου, αυτή την αίσθηση τέλος πάντων του κελιού αυτού στο οποίο ήμουν εκείνη τη στιγμή. Αλέξ, στην κατάσταση. 10 ετών, ένας άγγελος, μια παιδική ψυχή. Είπες δεν μίλησα, συνέχισε τις παραστάσεις μετά. Αισθάνθηκες δηλαδή ότι κάτι λάθος έκανες εσύ? Ναι, ήταν δικό μου το φταίξι. Καθαρά. Έτσι ένιωσες δηλαδή? Έτσι είναι. Δηλαδή, ο αυτοτραυματισμός μετά από τόσα υπέστησε ως θύμα ήταν διπλός. Ακριβώς. Ένιωσα ότι ήταν τεράστια η ντροπή. Πώς μπορώ να το πω εγώ παρακάτω αυτό, χωρίς να στιγματιστώ, χωρίς να δώσω ντροπή στους γονείς μου. Και μιλάμε για μια κοινωνία τώρα του 1980 στην Κύπρο. Έτσι δεν μιλάμε για το 2021 που είναι όλο το ίντερνετ στα πόδια μας, που έχουμε παραδείγματα, έχουμε role models τα οποία μπορούμε να μιμηθούμε
Και καλά και κακά φυσικά, υπάρχει ζυγαριά. Αλλά ήταν το απόλυτο ταμπού, το απόλυτο ταμπού. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Αλέξ, ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα και το μετέφερα και στον Γιώργο Καραϊβάζ από ανθρώπους που κάνουν σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, που εργάζονται, που είναι οι σπουδές τους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους. Και μου μιλούν πάντα και μου λένε, Ζήνα, όταν είσαι από την άλλη πλευρά και δεν έχεις υποστεί κάτι τέτοιο, δεν μπορείς και να το περιγράψεις. Δεν, δεν μίλησα ποτέ για ανήλικους. Δεν μιλάω για σένα. Αφού με ανέφερες. Λέω, δεν έχω δεν μιλήσει για ποτέ σένα. Για τους ανήλικους. Δεν είπα για σένα, Γιώργο. Δεν άκουσα, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν μπορώ τώρα να... Δεν είπα για σένα, Γιώργο. Δεν αναφέρθηκα σε σένα, Γιώργο μου. Αναφέρομαι... Λοιπόν, δεν έχω αναφερθεί, Γιώργο μου. Δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε σένα. Μου μίλησαν λοιπόν και μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι ότι, Ζήνα, δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μπορείς να μιλήσεις. Και οι άνθρωποι που υπόκεινται σε τέτοιες καταστάσεις δεν έχουν και τη δύναμη να το πούν. Για ένα διάστημα νιώθουν ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους όλο το σκοτάδι της γης. Φοβούνται να βγουν έξω, να περπατήσουν, να ξαναπεράσουν από τους ίδιους δρόμους. Φοβούνται. Δεν ξέρω αν και εσύ ένιωθες τα ίδια. Και επειδή μου το μετέφερε μια κυρία που τώρα είναι σε κέντρο ψυχικής υγιεινής στο Λονδίνο με περγαμηνές, βρήκα την ευκαιρία σε σένα να το ρωτήσω. Ζήνα μου, ο φόβος υπάρχει και πάντοτε υπάρχει. Ειδικά σε μια παιδική ψυχή, έτσι. Αυτό που ήταν λυτρωτικό ίσως για μένα είναι ότι είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους γονείς μου, είχα φίλους, μπορεί να μην το είπα, αλλά ένιωσα ασφάλεια σε κάποιους ανθρώπους. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, αλλά... ότι θυμάσαι τα πάντα όπως μου τα περιγράφει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο, κουβαλούν ακριβώς το χώρο που του συνέβη. Και επειδή μου το περιέγραψες ακριβώς το ίδιο πριν. Δηλαδή, ήταν δεξιά, ήταν έτσι τα φώτα, ήταν μικρό το καμαρίνι, σαν να το ζεις και τώρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη λεπτομέρεια, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εμπειρία. Το θέμα είναι πώς ζω με αυτή την εμπειρία. Το θέμα είναι πώς προχωράς με τη ζωή σου και τι κάνεις με αυτήν. Δίνεις εξουσία στον άνθρωπο που παραβίασε τη σωματική σου ακεραιότητα και την ψυχική σου, του αφιερώνεις τη ζωή σου, δηλαδή καταστρέφοντάς την, ή βρίσκεις βοήθεια, ή βρίσκεις τη δύναμη μέσα σου, έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα και έχοντας επιβιώσει και έχοντας γλιτώσει, γιατί ακούμε κι άλλα και άλλα, έτσι. Βρίσκεις τη δύναμη να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Εκεί είναι η τραγωδία, στους ανθρώπους που δεν την βρίσκουν. Άλεξε, βλέπω, έχεις συγκινηθεί πολύ. Το πιο σημαντικό για μένα από αυτά που... Όλα είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό από αυτά που λέει ο κύριος Παναγής είναι η περιγραφή της θυματοποίησης ενός θύματος. Και το πώς ένα θύμα που αυτοθυματοποιείται εξαιτίας όλων των παρεπόμενων κοινωνικών συνθήκων βρίσκει το θάρρος και το κουράγιο να σταθεί στα πόδια του. Αυτό είναι το πιο... Ναι, αλλά μου πήρε 40 χρόνια να βρω αυτό το θάρρος, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό δείχνει και το μέγεθος της ντροπή σε εισαγωγικά, αυτού που νιώθει το θύμα. Αλέξ, θες να μοιραστείς μαζί μας τη στιγμή που το είπες στον πατέρα σου? Να σας εξηγήσω ότι ο πατέρας μου τώρα είναι 95 χρονών. Και σε αγαπάει πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι εγώ τον λατρεύω. Δεν το είπα ποτέ, το είπα προχθές το βράδυ. Γιατί δεν ήθελα να το ακούσει από τη τηλεόραση. Ναι. Μου λέει, δεν θυμάμαι να μου έχεις πει ποτέ κάτι τέτοιο. Και του λέω, μα δεν στο έχω πει ποτέ. Και μου είπε, γιατί δεν μας είπες ποτέ τίποτα. Δηλαδή, η απορία στα μάτια ενός ανθρώπου που είναι τώρα 95 χρονών. Και ο μόνος λόγος που του το είπα, γιατί δεν θέλω να τον στεναχωρώ, είναι σε μια ευαισθητή ηλικία αυτή τη στιγμή, αν και είναι λεβέντης, δηλαδή, είναι φανταστικός. Στα 95 μας, μακάρι να είμαστε όλοι όπως τον μπαμπά. Δεν ήθελα να τον στεναχωρέσω, δεν ήθελα να του δημιουργήσω σκέψεις ότι
Γιατί όταν συζήτησα κάποια πράγματα με τη μητέρα μου πριν πεθάνει, ένιωθε ίδια τεράστιες ενοχές για αυτά που συνέβησαν σε μένα, κάποια πράγματα που είχα συζητήσει μαζί της, όχι αυτό το συγκεκριμένο. Δεν ήθελα να τον φορτώσω με ενοχές. Γιατί δεν φταίει ούτε αυτός. Άλεξ, αγαπάει τόσο πολύ και είναι τόσο πολύ περήφανος για σένα, που ήταν σαν απλά να άκουσε μια μικρή ιστορία δευτερολέπτων. Την προσπέρασε. Κανόν. Γιατί σε αγαπάει Κανόν. Πάρα πολύ, Άλεξ. Σίγουρα το προσπέρασε, γιατί έτσι είναι και ο μπαμπάς μου. Βάζει από το ένα, βγάζει από το άλλο. Άλεξ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά. Θα σε δούμε. Αυτή την Κυριακή, έτσι, ναι, τέλεια, θα σε απολαύσουμε στον Αντένα, έτσι, να γελάσουμε γιατί και λίγο. Γιατί πραγματικά θα γελάσουμε την ψυχή μας. Θα σας πει και ο Κρατερός, που είναι και στο κανάλι σας, πόσο ωραία περνάμε. Πραγματικά είναι η ψυχοθεραπεία μου αυτή η εκπομπή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε Ροδουσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα τα ξαναπούμε. Βέβαια. Να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Πολλά μηνύματα για αυτό το φοβούνται που είπαμε, Γεωργία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Ρούλα Κουσκουρή, καθώς έχουμε εξέλιξη στην δίκη Παρασκάκη για τη μικρή Μελίνα. Ρούλα. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήνα μου, μετά από αρκετές αναβολές και 5 χρόνια μετά το θάνατο της μικρής Μελίνας, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Πριν από λίγα λεπτά διέκοψε η διαδικασία προκειμένου να αποσυρθούν οι δικαστικοί, οι δικαστές και να αποφανθούν για το αν είναι ένοχοι ή όχι οι κατηγορουμένοι. Να σας πω ότι από νωρίς το πρωί μέσα στην αίθουσα, όπως αντιλαμβάνεστε, βρίσκονται οι γονείς της μικρής Μελίνας και ο Μάνος και η Δήμητρα. Με μεγάλη αγωνία περιμένουν να μάθουν ποια θα είναι αυτή η απόφαση και αν θα δικαιωθούν για το θάνατο του παιδιού τους. Να σας πω ότι νωρίτερα κατέθεσαν οι τρεις πραγματογνώμενες, οι οποίοι είχαν διοριστεί από την έδρα του δικαστηρίου μετά την πρόταση της εισαγγελέως στα Χριστούγεννα για ενοχή της κατηγορουμένης. Και οι τρεις πραγματογνώμονες σήμερα με την έκθεσή τους, Ζήνα, και την κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για αναφυλακτική αλλεργική αντίδραση που προκάλεσε το βροχόσπασμο στο 4χρονο κοριτσάκι και έκριναν τέλος στην έκθεσή τους αλλά και στις καταθέσεις τους σήμερα ότι ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένοι χειρισμοί από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εν προκειμένου και από την κατηγορουμένη. Κατέθεσε και η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας σήμερα, η κυρία Ελπίδα Σπανουδάκη, διευκρινιστικά ως προς την έκθεση αυτή. Αγόρευσαν οι συνήγοροι. Η εισαγγελέας πρότεινε και σήμερα την ενοχή της κατηγορουμένης. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό λοιπόν τι θα αποφασίσει η έδρα του δικαστηρίου για ενοχή ή αθώωση της κατηγορουμένης και ποιο θα είναι το σκεπτικό τους, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Βεβαίως, Ρούλα μου, να πω στους τηλεθεατές ότι η κάμερά μας βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια στην Κρήτη και περιμένουμε, εφόσον γίνουν δηλώσεις, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να τις μεταδώσουμε. Είμαστε εκεί. Τώρα είναι στην παρέα μας ο Σερόπ. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθε, Σερόπ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ποιος είναι ο Σερόπ, δείτε. Ήμουνα πολύ παχής, πάλεψα να φτιάξω λίγο το κορμί μου. Γενικά, σε ό,τι και αν πω, τα έχω καταφέρει. Με τη συμμετοχή του στο MasterChef 5, ο 28χρονος σεφ απέδειξε ότι οι δοκιμασίες είναι για αυτούς που δεν τον βάζουν κάτω και ξέρουν να σηκώνονται. Μπορεί να αποχώρησε νωρίς, όμως ξεχώρισε με την εξομολόγηση ψυχής που έκανε. Ξεκίνησε ο Σερόπ να τρώει και να μαγειρεύει από την Τετάρτη Δημοτικού. Εμένα με έπιασε ένα άγχος, μια στεναχώρια, τέλος πάντων, γιατί έτρωγε πολύ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φτάσω στα 180 κιλά. Όλη αυτή η ιδέα το ότι πρέπει να κάνω το γαστρικό μανίκι ξεκίνησε από μια αποτυχία σε μια δουλειά. Όταν μου κόψανε τα φτερά και μου λέει ότι δεν μπορείς να έρθεις σε μένα γιατί είσαι 150 κιλά, έχω κρύψει και 30 κιλά για να είμαι λίγο πιο άνετος μαζί του,
αυτό όλο το πράγμα με συγκλώνησε. Ξεπερνώντας το πρόβλημα της παχυσαρκίας, ο Σερόπ δοκιμάστηκε ξανά από την απώλεια του πατέρα του και το πρόβλημα υγείας αδερφής του. Η δεύτερη μεγάλη δυσκολία στη ζωή μου ήταν ότι μάθαμε, ανακαλύψαμε, όταν η αδερφή μου ήταν έγκυος, ότι έχει καρκίνο στο μαστό πολυεπιθετικό. Το αντιμετωπίσαμε. Το τρίτο κακό που βρήκε εμένα και την οικογένειά μου ήταν το ότι χάσαμε τον μπαμπά μου. 1η Νοέμβρη άνοιξε το μαγαζί το παιδί και στην 1η του Μάρτη μπήκε ο πατέρας του ξαφνικά στο νοσοκομείο και στις 15 τον εχάσαμε. Ήρθε πολύ ξαφνικά και όλο αυτό μας συγκλώνησε. Φόρησε την ποδιά του Masterchef, αλλά δεν τη χάρηκε πολύ. Άλλωστε και ο ίδιος υπήρξε αυστηρός με τον εαυτό του. Πραγματικά νιώθω ότι είμαι απαράδεκτος εγώ σαν Σερόπ, που φτάνω σε σημείο να φέρω αυτό το πιάτο εδώ με τις κουτσουλιές για πάντα. Λένε. Αγωνιμένος που έφυγα τόσο σύντομα, θα μπορούσα να ήμουν για λίγο ακόμα εδώ μαζί σας. Ωραίο το ταξίδι, δύσκολο, αλλά όλα τα ωραία κάπου τελειώνουν. Αχ, τι ωραία τα είπε ο Σπύρος Σιγούρος. Πολύ ωραία, μπορώ να πω κι εγώ. Να σου πω κάτι, Σερόπ. Θα πάμε κύκλο ερωτήσεων, ένας-ένας, έτσι. Σε ποιο μένεις, από όλα αυτά που είδες, σε ποιο κομμάτι της ζωής σου μένεις? Είμαι σε όλα. Ζω την κάθε στιγμή ξανά και ξανά, δηλαδή βλέποντας είτε φωτογραφίες είτε βίντεο, θυμάμαι όλη μου τη ζωή ξανά από την αρχή. Σπύρο. Δεν έχω περάσει αυτό τον τεράστιο Γολγοθά, για τον οποίο για μένα είσαι ένας σιωπηρός ήρωας και σε θαυμάζω για αυτά που έμαθα τώρα και για αυτά που έχω ακούσει. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχω περπατήσει λίγο κοντά στο Γολγοθά σου, αν το φαγητό ήταν ένας τρόπος να επικοινωνείς αυτά που μέσα σου δάκρυζαν. Αν δηλαδή ο μόνος τρόπος για να εκτονωθείς ήταν να δοκιμάσεις κάτι που θα ικανοποιήσει λίγο τον εαυτό σου, το κεντρικό σου νευρικό σύστημα, τη διάθεσή σου. Γιατί δεν μπορούσες να εκτονωθείς διαφορετικά? Θα σας πω. Γαστρονικό, σε παρακαλώ. Θα σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Στις πολύ μεγάλες χαρές τρώγαμε γιατί ήμασταν χαρούμενοι. Στις πολύ μεγάλες λύπες ξανατρώγαμε γιατί ήμασταν πολύ λυπημένοι. Το καταφύγιό μου γενικά στη ζωή μου, στη ζωή μου γενικά ήταν το φαγητό. Δηλαδή, αν δεν ήμουν καλά. Και εγώ το κάνω, αυτό σου λέω. Απλά μάλλον εσύ ξέφυγες περισσότερο. Εγώ έχω ξεφύγει εγώ. Αλλά σε θαυμάζω που τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερες και τα χάσες τα κιλά? Θα σας πω, από τη μία χαίρομαι πολύ που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος από τη Γερμανία που μου έκοψε τα φτερά που έχασα τη δουλειά και με έκανε να ξυπνήσω και να πάω με πολύ αυστηρό στη μάνα μου να ζητήσω βοήθεια και στην αδερφή μου παράλληλα που μεσολάβησε κι αυτή. Της λέω, Μελίνα, της λέω, δεν πάει άλλο. Μου λέει, περίμενε, θα βοηθήσω κι εγώ. Καθόμαστε κάτω. Την ιστορία την ξέρετε όλοι που έβαλα το πιάτο με το φαγητό μπροστά μου, τα πιάτα, το ταψί και όλα αυτά. Οπότε ουσιαστικά τους ανάγκασα και τους έδειξα ότι πρέπει να με βοηθήσετε. Το έχω πάρει απόφαση, είτε πεθάνω είτε δεν πεθάνω, το ίδιο μου κάνει. Γιατί κάποια στιγμή άμεσα θα φύγω. Οπότε πάλι καλά που τους έψησα. Το λέει το άμεσα θα φύγω και χαμογελά. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι, όταν πόσα κιλά έχεις χάσει? Τώρα να σας πω, έχω παχύνει λιγάκι. Σπίτι, καραντίνα, φαΐ, τι να κάνεις, μόνο φαΐ. Κανόνισε. Όχι, εντάξει, δεν ξεφεύγω. Πόσα έχασες? Ακόβω. Έχασα γύρω στα 80-85 κιλά. Πολλά. Ένας άνθρωπος έφυγε από πάνω σου. Σε πόσο χρόνο? Ένας κουσουλός από πάνω σου. Σε πολλά λέω. Πόσα είσαι εσύ? 87. 87, είδες που το... Ακριβώς. Σε τι χρονικό διάστημα τα έχασες τα κιλά αυτά? Τον πρώτο μήνα έχασα 20 κιλά μπαμ. Μπαμ, δηλαδή... 20 κιλά ένα μήνα. 20 κιλά ένα μήνα. Αλλά έτρωγα, έπινα την πρώτη εβδομάδα ένα φλιτζανάκι του καφέ ζωμό λαχανικών, όπως σας το λέω, για μεσημέρι και έσκαγα. Δηλαδή ήταν τρομερό αυτό. Έλεγα, δεν είμαι καλά, κάτι έχω πάθει, λέω. Δεν γίνεται. Γιατί τρώω μόνο αυτό το μυαλό μου? Είχε συνηθίσει να τρώω και όταν του βάζει να πιει τίποτα, πραγματικά ένα φλιτζανάκι του ελληνικού, λέει κάτι πάει λάθος. Προσπαθούσα να φάω, δεν μπορούσα. Προσπαθούσα να πιω. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όταν
Το στομάχι χωράει 2 λίτρα φαγητό. 2 λίτρα φαγητό είναι πολύ αυτό. Ειδικά όταν το περιγράφεις εσύ, πολύ είναι. Πραγματικά είναι πολύ. Γιατί το λες και ωραία γι' αυτό. Και όταν στο κόβουν και στο αφαιρούν και μετά μένει ένα στομαχάκι ενός παιδιού, το οποίο παιδί μπορεί να είναι 7-8 χρονών, γιατί μετά μεγαλώνει το στομάχι, είναι σαν γκάιντες. Άρα ήταν απόρρια της επέμβασης που έκανες με, με αυτή την ποσότητα. Ναι. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Είσαι αυστηρός γενικά με τον εαυτό σου? Πιστεύω πως όλοι πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί με τον εαυτό μας. Είσαι λίγο παραπάνω εσύ? Εγώ παρά είμαι. Εγώ παρά είμαι, μπορώ να πω. Σε είδα και στην αντίδρασή σου στο παιχνίδι, δηλαδή στο πιάτο το οποίο προσέφερες, ας πούμε, στους... Πώς το είπες, ναι, πώς το είπες? Με τους κριτές. Τους κουτσουλιές. Ναι. Σας έφερα 2 κουτσουλιές. Εντάξει, ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, κάθε φορά που κοιτάζω, γιατί μπαίνω να δω λίγο τα σχόλια του κόσμου, να δω πώς ήμουνα κι εγώ, πραγματικά γελάω κάθε φορά που με βλέπω και λέω δεν μπορεί να ήμουνα έτσι. Δηλαδή, είναι όλο πολύ απίστευτο. Όχι, εγώ διακρίνω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ ωραία εμφάνιση, ένα πολύ ευγενικό βλέμμα. Όμορφο παιδί. Πολύ όμορφο παιδί, αλλά ενδεχομένως ίσως να είσαι λίγο περισσότερο, χωρίς, ξέρεις, να σε γνωρίζω καλά, έτσι με μια πρώτη άποψη και με αυτά τα οποία είδαμε, ίσως είσαι λίγο περισσότερο αυστηρός με τον εαυτό σου από ό,τι χρειάζεται τελικά. Μήπως ταλαιπωρείσαι με αυτές τις σκέψεις, γιατί ξέρεις ότι ο νους του ανθρώπου είναι πάντα επικριτικός σε ό,τι κάνει. Και πάντα τρέχει. Ναι. Είμαι αρκετά, μπορώ να πω. Πιστεύω ότι... Εντάξει, ήταν η πρώτη μου επαφή με τις κάμερες, ήταν η πρώτη μου επαφή το ότι πρέπει να δείξω κάτι σε κάποιους ανθρώπους που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει μετά να με κρίνουν. Τα μάτια του κόσμου που έχει. Δεν παγάσει, αφού έτσι είσαι πάντα. Και σε όλοι να είναι καλά. Να μην χαλάς χατήρι. Θες να είναι ευτυχισμένοι οι άλλοι δίπλα σου. Έτσι. Δεν έχει περισσότερη αγάπη. Να λες όχι. Δεν σε ενδιαφέρει πόση αγάπη θα πάρεις και κοιτάς συνέχεια να δίνεις αγάπη. Μην έχει κανείς κάποιο πρόβλημα, πάνε να το λύσεις αμέσως. Θες να τακτοποιείς τα πράγματα μόνος σου, περιγράφω κάτι λάθος, θα δίνω στο σένα. Όχι, εντάξει. Άρα, βάλε ένα stop. Για σένα έβρεση. Μετά λες δεν με ενδιαφέρει. Σε λίγο τελειώνω. Κάποια στιγμή θα φύγω. Τι λες, ρε. 2 μέτρα λεβέ το παιδό. Χαζομάρα. Χαζομάρα μεγάλη. Είναι, το λέω όσο μπορώ πιο κομψά για να μην βγάζεις, πω ξεχυλίζεις υπερβολική για αγάπη για τους άλλους. Για να δούμε τι έχει η Γεωργία να μας πει. Έλα, Γεωργία μου. Ρόπα, ακούσαμε τη μητέρα σου που είπε ότι από μικρός ήσουν διαφορετικός, είχες παραπάνω βάρος. Υπήρχαν στιγμές που να ένιωθες ότι περιθωριοποιείσαι, ότι δεν μπορείς να κάνεις όσα πράγματα έκαναν οι συμμαθητές σου. Πώς το ένιωσες αυτό? Να σου πω. Γενικά, από πολύ μικρός έχω ξεκινήσει αυτό την τρέλα, το πάθος με το φαγητό. Μου άρεσε πολύ να τρώω, μου άρεσε το ωραίο, το νόστιμο, το φαγητό. Γενικά, δεν έχω ζήσει ποτέ στο περιθώριο, αντικειμενικά. Ήμουνα πάντα αξιαγάπητος και λίγο φαζαριόζος, όπως όλα τα παιδάκια, πιστεύω, στην ηλικία, την παιδική, είτε εφηβική, είτε είναι... Και λίγο τώρα που μεγαλώσαμε, γιατί ακόμα δεν είμαστε και πολύ ήσυχοι. Καλά, μωρέ, πόσο χρονών είσαι? Τώρα, ναι. 28. Εντάξει, σχετικά μικρός είμαι κι εγώ ακόμα. Γενικά όμως, όχι, περιθώριο δεν μπορώ να πω ότι έχω ζήσει. Δεν έχω ζήσει ποτέ στο περιθώριο. Πολύ εντάξει, όλοι με λέγανε λίγο χοντρό, αλλά και πάλι το ήταν το χοντρό, το φιλικό χοντρό. Γιατί... Ναι, μωρέ, εντάξει, πολλούς... γιατί. Αφού έχεις τέτοια γλύκα που δεν μπορεί και κανείς να σου πει. Γιατί όταν πάει κάποιος να σου κάνει ένα bullying, βλέπει ότι το αποδέχεσαι και δεν σε προχωράει. Ξέρεις, δεν σε πάει λίγο να σε επικάρει, γιατί εσύ από μόνος σου τα λες έτσι κι αλλιώς. Αυτό ισχύει. Δηλαδή... Και εδώ πήγες στο πιάτο και αντί να πεις στο σεφ, τι πιατάρα σας έφερα για να μείνεις στο παιχνίδι, έκανα 2 κουτσουλιές. Όχι, ψέματα δεν μπορούμε να λέμε. Ούτε είναι σωστό. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή, μην το πεις. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε κιόλας. Για πες μου τώρα με το μαγαζί, τι γίνεται? Με το μαγαζί, Δύσκολα. Είναι... Πώς το βγάζεις πέρα? Έχεις ένα μαγαζί που δεν δουλεύει. Από πού το βγάζεις το μεροκάματο του μήνα? Είναι επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι, είναι υπερβολικά πολλά τα λεφτά και μας σώσανε. Ειρωνικά το λέω. Πάλι καλά, πραγματικά πάλι καλά που αξιώθηκαν και μου έδωσαν 4.000 ευρώ το κράτος στην τέταρτη σπρακτέα προκαταβολή. 4.000 ευρώ για 10 άτομα προσωπικό, για ένα μαγαζί που έχει 8 κατοστάρικα με 1.000 ευρώ ενίκιο, με ρεύματα. Ενίκιο δεν πληρώνεται πλέον, νομίζω. Τώρα όχι. Δόξα τω Θεώ, τη γλιτώσαμε σε αυτό. Πραγματικά, άμα είχαμε γι' αυτό, δε. Να σου πω κάτι άλλο. Από όλες τις απώλειες που βίωσες, αν σήμερα σου έλεγα από αυτή τη θέση να δώσεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που υποφέρουν,
που δυσκολεύονται. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή είσαι η προσωποποίηση του βυθού, του καθένα από εμάς, με την έννοια ότι έχεις πιάσει πάτο, έχεις σηκωθεί, αυτή τη στιγμή στέκεσαι όρθιος, χαμογελαστός. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να πεις? Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει όλοι να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε για αυτά που θέλουμε. Και κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Αργά ή γρήγορα πάντα καταφέρνουμε, πιστεύω, τους στόχους που εμείς θέτουμε σαν άνθρωποι. Και βέβαια με τη βοήθεια του Θεού. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εμείς θα βγάλουμε τώρα την Εύα Παρακεντάκη. Όπα. Πρόσεξε, μην της πεις ότι έκανες δύο... Δύο κουτσίνα. Όχι, δεν θα το πω. Γιατί η Εύα μας κάνει τα καλύτερα, φαντάζεσαι. Λέμε αλήθειες, λέει. Λοιπόν, Εύα Παρακεντάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στην πιο όμορφη παρέα. Σε ροκ μου, σε ακούω και θέλω να σου πω το εξής. Θέλω, φεύγοντας από τη Ζήνα, να κάνεις μια τεράστια αγκαλιά τον εαυτό σου, να κοιταχτείς τον καθρέφτη. Έτσι. Και να του δώσεις συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Μπράβο, ρε, μικρό ή μεγάλο, έχεις κάνει αρκετά πράγματα. Πρέπει να το δώσεις τον εαυτό σου. Μπράβο, ρε, Εύα, με ανατρίχεσαι. Πρέπει να το λέμε το μπράβο. Έτσι. Ευάκι μου, μπράβο για τα πιάτα που κάνεις. Αλλά δεν τρώμε. Εγώ, παιδιά, γουστάρω πολύ. Αγάπη μου, γλυκιά. Όποτε θέλετε με καλείτε να φάμε. Λοιπόν, εννοείται, αφού ψήνει, φουσκώνει. Ναι, είναι. Σπύρο μου, φιλιά. Αγάπη. Ζήνα, δεν θα πεις ακόμη την κάρτα. Όχι, και λίγο θα πεις, γιατί πρέπει να ξεκινήσω να ψήνω το κρεατάκι. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, έχω βάλει να καίει λίγο το τηγάνι μου και βάζω ελαιόλαδο. Μέσα στο τηγάνι επίσης βάζω μισό σκόρδο, το οποίο το έχω κόψει έτσι. Όπως βλέπεις, καίει για τα καλά το τηγάνι μου και εδώ έχω δύο εξαιρετικά κομμάτια οσομπούκο. Το οσομπούκο είναι μια κοπή κρέατος που ξεκίνησε στη Βόρεια Ιταλία, ας πούμε, και αυτή η συνταγή είναι ιταλική συνταγή, είναι κλασική ιταλική συνταγή. Αφήνουμε τώρα το κρεατάκι μας. Πάντως να σου πω ότι το σκόρδο έτσι πρώτη φορά το βλέπω. Το βάζουμε. Το ξέρεις εσύ, σερόπ. Θέλω να αρωματίσω το κρέας. Άρε, σερόπ. Για πες. Λοιπόν, θέλω να αρωματίσω το κρέας. Το όσο μπούκο σημαίνει τρίπιο κόκαλο στα ιταλικά και τώρα θα μου πεις τι υλικά θα χρησιμοποιήσω. Εγώ αρκεί να μου το πεις πειθαρχώ. Για δώστε μου τα υλικά και να τα ειδώ. Αγάπη. 2 κιλά οσομπούκο μοσχαρίσιο κότσι, 1 μαραθώριζα, 6 ντομάτες, τελίτσα φύγει από μπροστά, 4 κρεμμύδια, 4 καρότα, σκόρδο, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 ποτήρι κρασί, δεντρολίβανο φρέσκο, 4 με 5 κόκκους μπαχάρι, 2 δαφνόφυλλα, αλάτι, πιπέρι. Πολύ ωραία. Βάζω μέσα και λίγο δεντρολιβανάκι για να πάρει και εδώ τις μυρωδιές. Και γυρνάω στο ταψί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ τις Κυριακές, γιατί μαζί έχουμε μάθει να μαγειρεύουμε κυριακάτικα, να κάνω πράγματα με την οικογένειά μου. Δεν θέλω να το χάνουμε αυτό το ραντεβού, ό,τι και να γίνεται. Για πες. Δεν θέλω να μετρώει η κουζίνα, οπότε βρίσκω πράγματα τα οποία γίνονται πολύ γρήγορα και εύκολα, αλλά δεν χάνουν νοστιμιά και θαλπορείς, ζεστασιάς κυριακάτικου φαγητού. Βάζω, όπως βλέπετε, όλα μου τα λαχανικά μέσα στο ταψάκι, δόθε κήθε πέρα δόθε, και δημιουργώ έτσι ένα μικρό κρεβατάκι που θα κάτσει πάνω το κρέας. Βάζω αλάτι, ολόκληρες οι ντομάτες, γιατί θα μου δώσουν μια πολύ ωραία σαλτσούλα. Βάζω 2 δαφνόφυλλα και λίγο μπαχάρι. Βάλε και λίγο κύμινο για μένα. Και λίγο κύμινο για το σερόπ. Θερόπ την επόμενη φορά θα το βάλω, να είσαι σίγουρος. Ωραία. Γυρνάω και από την άλλη μεριά το κρέας. Εσείς που έχετε χρόνο, αφήστε το άλλα 2-3 λεπτάκια. Δηλαδή θέλω 3-4 λεπτάκια από τη μία μεριά, 3-4 από την άλλη. Εμάς εδώ μας πιέζει λίγο ο χρόνος ο τηλεοπτικός, οπότε δεν το δείχνουμε πάντοτε ολοκληρωμένο. Εδώ σας έχω το τελικό, το οποίο θα το δούμε πως σε πολύ λίγο μαζί με το ρύζι του. Παίρνω λοιπόν το κρέας, το ξαπλώνω το κορμί. Στο κρεβατάκι πάνω είναι τα μαξιλαράκια του. Και πολύ καλά. Ναι, έτσι, με τα μαξιλαράκια του. Και τώρα θα πάω στο τηγάνι μου και θα βάλω κρασί.
γιατί θέλω να κλέψω εδώ πέρα τα γλάσσα που έχουν δημιουργηθεί και όλη η γεύση. Μυστικό. Φανταστείτε, εδώ μέσα είναι ένα σκύβος γεύσης. Εντάξει. Θα το περιχύσω με αυτό το ζουμάκι. Έχει και λίγο σκόρδο. Θα βάλω τώρα το ολόκληρο σκόρδο όπως ήταν πάλι μέσα για αρώματα. Δεντρολίβανο και λίγο ελαιόλαδο. Ακόμη. Όλα τα κρατάμε. Στους 180. Ξαπλώνω το κορμί. Με 200. Κρασί. Έτσι. Γλάσο. Σπύρο μου. Σπιώνω εγώ. Σπύρο μου. Στο zinapost.gr πρέπει να μπεις για να δεις όλη τη συνταγή, να την κάνεις και να την ανεβάσεις και στα social media. Αλλά πες το, Σπύρο μου, πώς τα λες εσύ σωστά. Ξαπλώνω. Ξαπλώνω το κορμί. Ξαπλώνω. Κρασί. Γλάσο. Και μετά, μουσκόνι. Σερόπ, καλά δεν τα λέει. Εγώ δεν ανακατεύομαι τώρα. Εγώ θα κάτσω απ' έξω. Μ' αρέσει, Σερόπ. Τέλειος, εγώ δεν ανακατεύομαι. Ακούστε με. 180 με 200 για δύο ωρίτσες. Θέλω να ελέγξετε το ζουμάκι, αν και δεν χρειάζεται, επειδή έχει την ντομάτα κατεβάζει το δικό της ζουμάκι και γίνονται ζουμερές καταστάσεις. Κατεβάζει. Και τώρα πάμε και να σερβίρουμε. Ζουμερές καταστάσεις. Πα, ναι. Τι θέλετε ρε παιδιά. δεν τολμώ να μιλήσω. Με έχετε πανικό. να θέλουμε, τρέχουν τα σάλια μας με αυτά που βλέπουμε. Παρακεντά σήμερα. Θα έρθω αγάπες μου. Θα έρθω να σας τα φτιάξω από κοντά. Λοιπόν, έχω βράσει ένα πολύ ωραίο ρύζι με λίγο σαφράν. Τίποτε άλλο. Και αλατάκι, γιατί αυτή η συνταγή συνοδεύεται ή με ρύζι ή με μια πολέντα που κάνουν στη Βόρεια Ιταλία. Εμείς είμαστε πιο κοντά σε αυτή την εκδοχή του ρυζιού. Άρα λίγες κλωστήσεις από σαφράν και λίγο αλάτι και έχετε έτοιμο ένα πολύ ωραίο ριζάκι. Έχει λοιπόν, εδώ έχω αυτό. Έχει ο κύριος Ιωαννίδης το όβιο. Ναι. Ο σομπούκο με ριζότο πιλανέζ. Ναι. Εμένα δεν είναι ριζότο αυτό, ναι, είναι πιλαφάκι. Είναι δηλαδή ένα κίτρινο ρύζι, παρπόιλ, το οποίο είναι απλά βρασμένο. Με κροκόκ. Ύστερα στο τέλος λίγο βουτυράκι. Ήταν μάρκα. Βάζω το άλλο, γύρω γύρω τα λαχανικά μου. και αυτό φοβήθηκα. Ναι. Και το σταμάτησα. Με κρόκο, ναι. Ναι, ναι. Απλώς το άλλο το... Η περιοχή Κοζάνης, σαφράν, το είπα. Σαφράν, το λένε. Ναι, ναι, ναι. 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 Σαφράν. Εντάξει. και βάζεις και αυτό. Όμως αυτό που θέλω να σου δείξω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αυτό είναι το φαγάκι μας. Να το, ναι, απλό. Έτοιμο. Πέντε άνθρωποι είναι... τρώνε πάνω από αυτό. Είναι πολύ. Πολύ. τρώνε αρκετοί. Εσύ το έτρωγε σίγουρα. Αυτό θα σου δείξω εδώ. Κι εγώ. Είναι αυτό. Στην Ιταλία συνήθως σερβίρεται με ένα μικρό κουταλάκι, να τόσο δά μικρούλι, για να μπορέσει να πάρει το μεδούλι, παιδιά. Ναι. Γιατί εδώ στο μεδούλι κρύβεται η νοστιμιά, καταλάβατε. Όλη η νοστιμιά είναι στο μεδούλι. Εντάξει, Εύα, το εμπεδώσαμε. Αυτά μαγειρέψαμε και σήμερα. Μας έδωσε συνταγή με μεδούλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Εύα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά από Κρήτη. zinapost.gr Γεια σου. Ξέρω πώς το είδες. Πολύ καλό. Εσύ θα βάζεις λίγο κύμινο. Εγώ θα βάζα κύμινο σίγουρα και θα βγάζα το φινόκιο. Θα το βγάζεις το φινόκιο, Ναι, εγώ. Μα για σένα μιλάμε. Ναι, αλήθειες ναι. Με τη Ζήνα είσαι εδώ. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Διαφημίσεις. Θα μας πάρουν στον αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σερόπ, καλές δουλειές. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν ανοίξουμε ποτέ με το καλό. Και στο επανειδήν. Αμήν. Στο επανειδήν. Γεια σας.